ανεξάρτητα από τα κίνητρα που είχε κάποιο στην αρχή του πολέμου, στην αρχή της κατοχής, τον τελευταίο χρόνο όλοι ε, συγκροτούν, όλοι αυτοί που συνεργάζονται με τους Γερμανούς, συγκροτούν ένα ενιαίο αντικομμουνιστικό μέτωπο, γιατί ο βασικός εχθρός είναι το ΕΑΜ. ΕΕ. Το ΕΑΜ ΕΕ ήταν η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση που είχε γίνει με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος και τη συμμετοχή άλλων τριών μικρότερων σοσιαλιστικών κομμάτων. Ξέραν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι αν επικρατήσει με τα πολεμικά το ΕΑΜ, ΕΕ, θα έπρεπε να λογοδοτήσουν και να χάσουν πολλά από αυτά που τα υλικά και όχι μόνο που ε, κατάφεραν να κερδίσουν μέσα από τη συνεργασία τους με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Χορηγός της εκπομπής είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολης ΠΑΦ. Κοιτάξτε, το να κάνεις αυτό που αγαπάς, να καταφέρεις να κάνεις αυτό που αγαπάς και να το υπηρετήσει για μια ζωή και να είναι η ζήση σου και να σου αποφέρει αυτά που εσύ ζητά. Τώρα αυτά που ζητάει, ο καθένα φυσικά είναι εξαρτάται. Α, ναι. ε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο, αλλά θέλει μάχε. Ναι, έχει δίκιο Θέλει, ε, ε, θέλει επιμονή, mm. δηλαδή τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, αυτή η αλλαγή πλεύση από τα οικονομικά στην ιστορία. Mm. Ε, ε, ήθελε πάρα πολύ επιμονή, πάρα πολύ κόπο. Ε, γιατί ακόμη και όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ε, πάντα κάποια στιγμή σε βαραίνει. Δεν είναι πάντα διασκέδαση. Δεν είναι πάντα, πάντα, ο κόπος πολλέ φορές κουράζει. Ε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να πετύχει τίποτα που να το αγαπάς πραγματικά αν δεν κοπιάσεις. Δεν γίνεται. Mm. Δηλαδή ο κόπος είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο σίγουρα κοινωνίε. κοινωνίες ε, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα να το διαχειριστούμε. Ε, μαθαίνουμε να κάνουμε πράγματα χωρί κόπο, αλλά αυτά τα πράγματα συνήθω είναι κενά. Δεν μα δίνουν ικανοποίηση. Οπότε εξαντλούμαστε σε πάρα πολλά πράγματα γρήγορα, ε, που δεν έχουν κόπο και παρά το γεγονός ότι κάνουμε πολλά πράγματα, αισθανόμαστε τελικά ένα κενό. Mm. Είναι μια διαδικασία για να ικανοποιηθεί η ψυχή μα, δεν ξέρω πώ να το πω, ο εαυτό μα, αυτή η διαδικασία ε, έχει τον κόπο μέσα. Διαφορετικά νομίζω ότι γίνεται. Θεωρείς ότι είναι δίκαιο. Εγώ, εγώ, προσωπικά θεωρώ ότι είναι δίκαιο ο κόπο. Δηλαδή, πολύ πολλέ φορέ να κάνουμε τρει φορέ κόπο στη ζωή μα και να μοχθίζουμε και να μην πάρουμε. Δηλαδή, πόσε φορέ έχει ακούσει για συγγραφεί οι οποίοι πέθαναν και μετά έγιναν πλούσιοι. Ή, μετά. και πέθαναν φτωχοί. Να. Αυτό τι σημαίνει, ότι αναγνωρίστηκε το έργο του μετά. Όμω και πάλι το θεωρώ κάπω δίκαιο με βάση το. Σκέψω ότι πόσοι άνθρωποι είναι σε αυτόν τον πλανήτη Θέλουν, όλοι θέλουν να είναι στη, στη δική τους κορυφή. Ναι. Καλά, ναι. Α, έτσι είναι η ζωή. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος ή κάποια κοπιάσει θα καταφέρει να αναγνωριστεί το έργο του ή το έργο της ναι. ή ότι είναι σημαντικό το έργο ή το έργο της. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν θα κοπιάσουμε θα καταφέρουμε να α, φτιάξουμε κάτι καλό. ή και αν το καταφέρουμε να το φτιάξουμε αυτό καλό, mm. ότι κάποια στιγμή θα αναγνωριστεί. Ναι. Α, α, αλλά αυτή είναι η ζωή αν τα ξέραμε από πριν, θα ήταν πολύ βαρετό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τα μαθαίνουμε στην πορεία. Στην πορεία, ε. Καλώ όρισε. Καλώ Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ε, Βρίσκεσαι εδώ για να πούμε για κάποιου που δεν γνωρίζουν για ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται Ιδεοσύλλογοι. Mm. Ένα βιβλίο το οποίο για, για λόγου του οποίου έχω πραγματικά πορεία. Έχω ξεπεράσει 13.000 αντίτυπα. Ναι, ε, σε τρί, κυκλοφόρησε τέλη Δεκέμβρη και είναι και για μένα και για τον εκδότη μου και για πολλούς δηλαδή και από τους συναδέλφους στην επιστημονική κοινότητα μια μεγάλη έκπληξη τόσο μεγάλος αριθμός αντιτύπων που mm. πούλησε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Mm. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσει αυτό. Ναι. Ελπίζω να συνεχίσει για αρκετά. Είναι ένα πολύ καλό νούμερο... Συγγνώμη, είναι ένα εξαιρετικό νούμερο για τα ελληνικά δεδομένα, για βιβλίο ιστορικό. Ιστορικό mm. δεν είναι, είναι Επιστημονικό σύγχρονο. Ναι. ναι, και, και που θεωρώ ότι για κάποιο λόγο που ο κόσμο ε, βρήκε ενδιαφέρον, έγινε ανάρπασο, α πούμε. Δηλαδή. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει, γιατί ξέρει, όσο περνάει ο καιρό, αυτά δεν δε σβήνουν, δεν φεύγουν. Μπορεί να πέσουν κάπω πούμε, κάποια mm. νούμερα, αλλά σίγουρα θα συνεχίσει αυτό το πράγμα μέσα στα χρόνια. Και πραγματικά θέλω να μάθω του λόγου που εσύ ο ίδιο πιστεύει, ω συγγραφέα, για ποιο λόγο ας πούμε, αυτό το βιβλίο να θέλει κάποιο να το αγοράσει τόσο πολύ ή να το προτείνει. Ε, ένας λόγος σίγουρα είναι ότι αυτό το θέμα της συνεργασίας με τους, κα, με τους κατακτητές στην περίοδο της κατοχής είναι ένα θέμα που ε, το έχει σκεπάσει η σιωπή και η, η λύθη και είναι επιλογή ε, των κυβερνήσεων των μεταπολεμικών να σκεπάσουν με σιωπή α, αυτό το κομμάτι της συνεργασίας γιατί ε, πολλοί άνθρωποι που στήριξαν τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις και στη διάρκεια του εμφυλίου αλλά και αργότερα στο κράτος των εθνικοφρόνων που χτιζόταν τότε ήταν πολλοί άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με τους κατακτητές στα χρόνια της κατοχής. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να σβήσουν τα ίχνη τους. Mm. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε ένα πέπλο σιωπή, μια προσπάθεια λήθης, για αυτά τα, για αυτό το κομμάτι της συνεργασίας. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι αυτό... Ακριβώ επειδή υπάρχει αυτή η θεσμική σιωπή, ε, αυτά είναι πράγματα που δεν τα μάθαμε ούτε στο σχολείο. Δηλαδή, δεν τα κάναμε στα, ε, στο μάθημα τη ιστορία, ε, ούτε στο πανεπιστήμιο πάρα πολύ α, από εμά. Ε, δεν μιλάμε για φτάσει εθνικέ επαιτίου, υπάρχει σιωπή, τίποτα. Δεν αναφέρεται ούτε η εξόντωση. Τα τελευταία χρόνια αναφέρεται η εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων, α πούμε, ε, αλλά και αυτό από του Γερμανού δεν βλέπουμε καθόλου το κομμάτι της ελληνικής συνεργασίας που ήταν πάρα πολύ σημαντικό ε, και δεν υπάρχουν μνημεία, τόποι μνήμης για το ασύλληπτο κόστος που πλήρωσε η ελληνική κοινωνία από τη συνεργασία Ελλήνων με τους Γερμανούς. Οπότε δεν μπορεί ο κόσμος να βρει κάπου αλλού μια επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση για αυτό το δύσκολο φαινόμενο. Αυτό νομίζω είναι ένα κομμάτι θεσμική. Η επιβολή μια θεσμική σιωπή του ελληνικού κράτου, να μην μιλάμε γι' αυτό, κάτι που φαίνεται και το γεγονό ότι τα αρχεία των σώματων ασφαλεία είναι ακόμη κλειστά, παρά το γεγονό ότι έχουν περάσει 80 χρόνια, σώματα και υπηρεσίε ασφαλεία, τα αρχεία εξακολουθούν, εξακολουθούν να είναι κλειστά, μη προσβάσιμα στην έρευνα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, δηλαδή, ότι δεν, ε, δεν μάθαμε, δεν μπορούσαμε να μάθουμε πουθενά γι' αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πάρα πολύ μεγάλο αριθμό των Ελλήνων που υπέφεραν ε, από τις συνέπειες της συνεργασίας. Γιατί αυτές οι συνέπειες δεν τελείωσαν τον Οκτώβριο του 1944 που φύγανε οι Γερμανοί από εδώ. Ήταν συνέπειες που ε, είχαν μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Δηλαδή, αν ε, κάποιος καταδότης κατέδωσε τον πατέρα σου ή τον αδελφό σου ή την αδελφή σου την έπιασε η ελληνική χωροφυλακή την παρέδωσε στους Γερμανούς και εκτελέστηκαν, αν έχουν σκοτώσει έναν δικό σου άνθρωπο, που έχουμε τέτοιες χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις, αυτό είναι διαρκές το κόστος. Δεν τελειώνει κάποια στιγμή. Έχει χάσει ένα συγκινικό πρόσωπο. Ε, αν αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι σου στα χρόνια τη κατοχή, ξέρουμε ότι πουλήθηκαν 350.000 ακίνητα στα χρόνια τη κατοχή σε μια χώρα με πολύ λιγότερα ακίνητα από ό,τι έχει σήμερα. Ε, ε, αυτό, αν έχει χάσει το σπίτι σου, δεν είναι κάτι που διαρκεί 5-10 χρόνια. Το φέρει σαν κόστο για πάρα πολύ, ε, για πάρα πολλά χρόνια μετά. Συνεπώς, ε, ε, οι συνέπειες της συνεργασίας ε, ήταν μακροχρόνιες. Και αυτός είναι ένας λόγος που πιστεύω ότι το βιβλίο έχει τόσο μεγάλη... Ένας από τους λόγους που πιστεύω ότι το βιβλίο έχει τόσο μεγάλη ε, απήχηση. Και από ό,τι μου έχουν πει, γιατί έχω, είχα τη χαρά και την τιμή τη, τη, να κάνω αρκετές παρουσιάσεις, ακόμη είμαι στη διαδικασία που κάνω παρουσιάσεις, ιδίω εκτός Αθηνών, από ό,τι μου έχουν πει οι άνθρωποι που έχουν έρθει σε αυτές τις παρουσιάσεις, ε, είναι συγκλονισμένοι από αυτά που διαβάζουμε στο βιβλίο. Και εγώ ήμουν συγκλονισμένος όταν τα έγραφα. Ε, καταλάβαινα ότι αυτό που έχω στα χέρια μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είχα το μεγάλο άγχος να εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Ε, οπότε, τους συγκλονίζουν αυτά που γράφονται μέσα στο βιβλίο και αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση για το βιβλίο, γιατί είναι πηγαίνει από στόμα σε στόμα. Mm. Δηλαδή, ε, έτσι έχει εκτοξευτεί. Γιατί όσο και αν, αν το προβάλλεις μέσω, ε, ξέρω εγώ, sites ε, ή ε, social, αν δεν ε, υπάρχει μία... Δεν μπορεί να εκτοξευτεί έτσι ένα βιβλίο. Τώρα ιστορίας, εντάξει, δηλαδή, επιστημονικό σύγχρονα. 400 σελίδες δεν είναι κάτι, <laughs> κάτι μικρό για να πεις ότι το παίρνω για να το διαβάζω ε, στον ελεύθερό μου χρόνο. Οπότε νομίζω ότι αυτοί είναι τρει από του βασικού λόγου. Είναι, είναι σίγουρα και άλλοι. Του μαθαίνω κι εγώ σιγά σιγά, γιατί δεν προσπαθώ να καταλάβω γιατί έχει τόσο μεγάλη επιχείρηση το βιβλίο. Ε, να αναφέρω ότι ε, ένα βιβλίο για να εκτοξευθεί, ή μια ταινία για να εκτοξευθεί, ή ένα τραγούδι για να εκτοξευθεί, πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσει ο κόσμο. Δηλαδή, όση διαφήμιση για του κάνει. Δηλαδή, ακόμα και του καλύτερου μαρκετήρε να πάρει και να γεμίσει του δρόμου, τα τρένα, τα μετρό, τα λεωφορεία με διαφημίσεις που να λένε «Να αυτό το βιβλίο», «Να αυτή η ταινία». Ναι, θα, θα είναι πιθανό να κερδίσει ε, νούμερα, mm -hmm. αλλά μπορεί να είναι ένα πυροτέχνημα που απλά να σβήσει. Και ο κόσμος πάντα κρίνει. Τελευταίο ο κόσμος θα, θα, θα το κρίνει το πράγμα. Όταν όμως συμβεί το ανάποδο, δηλαδή ο κόσμος ξεκινάει να μιλάει και η διαφήμιση δεν είναι αυτό το οποίο. το... Ήταν μια κανονική όπω όλα τα βιβλία... Ε, Απλά προτείνουν τα βιβλιοπόλια, προτείνουν οι εκδοτικοί εκεί, αλλά δεν είναι ότι είναι όλη μέρα εκεί και σου λένε πάρτο-πάρτο όπω κάνουν. Που υπάρχουν τα τεχνάσματα για άμα θέλει οποιοδήποτε εκδότη ή οποιοδήποτε βιβλιοπόλιο να το προσπρώξει με τους ε. δικούς του δικού του μηχανισμού. Ε, άρα πιστεύω ότι όταν ο κόσμο μιλήσει, ε, εκεί είναι που, η... ε, που ε, ε, καταλαβαίνει ότι ένα βιβλίο, μια ταινία, οτιδήποτε αξίζει πραγματικά τον κόπο. Ε, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ναι, συμφωνώ με αυτά που, ότι, που λες ότι αυτή είναι οι τρει λόγοι που πιστεύει. Θα πρότεινα ίσω και έναν τέταρτο ότι πάρα πολλοί κόσμοι να ταυτίζεται γιατί όλοι έχουν δυστυχώ ένα τραύμα εσωτερικό από, τον, από την κατοχή, από τον εμφύλιο. Mm -hmm. ε, κάπου έχουν ακούσει, κάπου έχουν διαβάσει ή κάποιοι ζουν που Ακόμα και κάποιοι οι οποίοι να ήταν παρόν. Mm -hmm. Δηλαδή, φαντάζομαι και εσύ όταν έγραφε το βιβλίο θα έχει σκεφτεί ότι κάποιο από αυτού όλου πιθανό να διαβάζει τώρα και να έχει διάφορα συναισθήματα. Μπορεί να είναι και περήφανο, μπορεί να είναι και λυπημένο, μπορεί να έχει μετανιώσει, μπορεί η συνείδηση του να έχει σκοτώσει, μπορεί να είναι και. ξέρει, εγώ δηλώνω αθώο. Αυτή στέλνει. Αυτή με βάλανε. Που το mm -hmm. έχουμε ακούμε συχνά, δηλαδή. Ποιο παραδέχεται στη ζωή του ότι το έχει, έχει άδικο, δύσκολο. Και θα έλεγα ένα τελευταίο ότι. Ε, αυτό το πράγμα ναι, δεν έσβησε από την πλευρά αυτού που έχει χάσει το σπίτι του ή έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο. Αυτό θα έχει μια πληγή που θα την κουβαλήσει μαζί του. Απλά αυτοί, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ήταν στην άλλη πλευρά, η δοσύλλογοι, οι, οι ταγματασφαλίτε, όλοι αυτοί, πιστεύω ότι ξαναγεννήθηκαν πιο μετά το 60 κάτι. Δηλαδή, ήταν οι, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πίσω από τη Χούντα των Αθηνών, των συνταγματαρχών και ήταν πιστεύω και η παιδιά τους ή ακόμα και ήδη το 2010 κάτι, ας πούμε αρχές αυτού του αιώνα όπου είχαμε δει την άνοδο της ακροδεξιάς και καταλάβαμε τελικά ότι όπως και σήμερα που μπορεί κάποια κόμματα να μην υπάρχουν αλλά δεν εξαφανίζονται, Δηλαδή, ένα ο οποίο είναι πιστό άνθρωπο, ο οποίο φανατίζεται τόσο πολύ, δεν εξαφανίζεται μέσα σε μια μέρα γιατί απλά και μόνο. Όχι, βέβαια. Ναι. Ε, η απόφαση, πάμε για μια ερώτηση, η οποία είναι η απόφαση για να γραφτεί είχε. αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, η απο... πραγματικά η απόφαση που είπε ότι ξέρει, αποφάσισα ότι έχω... μπορώ να βρω κάποιου διαδρόμου που από εκεί θα ξεκινήσω να συγγράφω. Πώ ήρθε, Ακόμα ασχολούμαι με την περίοδο της κατοχής εδώ και 25 χρόνια και συγκεκριμένα την περίοδο της κατοχής Αθήνα-Πειραιά ας πούμε στη γεωγραφική περιοχή του νομού Αττικής. Mm. Ε, όταν ε, η διδακτορική μου διατριβεί το πρώτο μου βιβλίο σε επεξεγραμμένη μορφή «Η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης στην Αθήνα» ε, εκεί είδα, έβλεπα το, την πλευρά της αντίστασης να δω δηλαδή πώς αναπτύχθηκε το αντιστασιακό κίνημα στην Αθήνα, γιατί Δυστυχώ και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ήταν Το δικό μου ήταν το πρώτο διδακτορικό για το αντιστασιακό κίνημα στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα δηλαδή. Και ήρθε το 2012. Δηλαδή, να δούμε πόσο άργησε, πόσο αργήσαμε να έχουμε. Αν μπούμε να εξετάσουμε του λόγου, γιατί ναι, αργήσαμε ναι, ναι, ναι. τόσο πολύ, θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Οπότε το πρώτο διδακτορικό για την πρωτεύουσα για τα χρόνια της κατοχής, που ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικά ήταν τα χρόνια της κατοχής, έρχεται μετά από 70, 72 χρόνια. Ε, αυτή ήταν η πρώτη δουλειά. Εκεί έβλεπα την πλευρά της αντίστασης. Το δεύτερο μου βιβλίο είχε να κάνει με τα Δεκεμβριανά πάλι στην Αθήνα και στον Πειραιά να καταλάβουμε τι έγινε σε αυτό τον περίεργο, περίεργο, δύσκολο ένα μήνα το, της μάχης της Αθήνας που και πάλι και στα δύο βιβλία. Οι συνεργάτες ήταν συνέχεια γύρω-γύρω σε αυτό που μελετούσα, γιατί η αντίσταση ε, στις πόλεις πολέμησε κυρίως κατά των συνεργατών των Γερμανών. και στα Δεκεμβριανά ένα κομμάτι το οποίο συγκρούεται με τον Ελλάς από την πλευρά την κυβερνητική είναι άνθρωποι που είχαν υπηρετήσει στα τάγματα ασφαλείας, στη χωροφυλακή κτλ. Οπότε οι, οι συνεργάτες, οι δοσύλλογοι ήταν συνέχεια γύρω-γύρω από αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια και μαζεύοντας υλικό, ε, όλα αυτά τα χρόνια κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ε, για να κλείσει αυτός ο, αυτή η τριλογία στο πούμε έτσι, που δεν τη σχεδίαζα ω τριλογία το δρόμο yeah, που yeah. λοιπόν, ε, θα πρέπει να δω και το, την πλευρά της συνεργασίας και πράγματι μπαίνοντα να δουλέψω α, στο κομμάτι της ε, συνεργασίας κατάλαβα ακόμη πιο καλά την πλευρά της αντίστασης. Κατάλαβα δηλαδή πόσο ε, ηρωισμό πόσο δύναμη χρειαζόταν ε, να έχει κάποιο ή κάποια για να ενταχθεί στην αντίσταση βλέποντας τι τους περίμενε αν πέφταν στα χέρια των συνεργατών έτσι κατάλαβα πολύ πιο ξεκάθαρα ε, αυτή την πλευρά και βέβαια το, ε, η ασχόλησή μου με την πλευρά της συνεργασίας είχε να κάνει και με κάποιους ας το πούμε, ανοιχτούς λογαριασμούς που είχα αφήσει με το παρελθόν δηλαδή όταν ε, στην ε, Ετοιμάζοντας το διδακτορικό μου, είχα την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή να γνωρίσω, να προλάβω στη ζωή πάρα πολλού ανθρώπου. Ε, άρχισα να μιλάω μαζί του, δηλαδή άφησα για λίγο το διδακτορικό στην άκρη, γιατί ανακάλυψα έναν κόσμο που ήταν ζούσαν ανάμεσά μα, α το πούμε έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν του είχαμε πάρει χαμπάρι. Ε, οπότε άρχισα να μιλάω α, με ανθρώπου, ε, γιατί ανα, άρχισα να καταλαβαίνω πάρα πολλά και για τον ίδιο μου τον εαυτό, για την πόλη στην οποία ζούσα, για το. Πάρα πολλά πράγματα και για μα σήμερα. Οπότε ε, άφησα λίγο στην άκρη το διδακτορικό και άρχισα να μιλάω με ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον έχουν πεθάνει όλοι. Mm. Ε, οπότε κάποιο έπρεπε να ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι, δηλαδή τη συνεργασία, του τι τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι, από κάποιου άλλου συμπολίτε του. Ε, δεν είναι το βιβλίο μου, το πρώτο βιβλίο που έχει να κάνει με, την, με το φαινόμενο της συνεργασίας. Υπάρχουν οι δουλειές του στράτου του Ορδανάς, στη Θεσσαλονίκη, του Δημήτρη Κουσουρή για τις δίκες των δοσυλόγων, αλλά δεν έχουμε πολλά βιβλία. Mm. Ε, και γι' αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για το τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι, ποια ήταν τα κίνητρά τους και τι τους βοήθησε. Ποιοι ήταν οι μηχανισμοί που βοηθούσαν κάποιον να ε, ενταχθεί στο, μέτωπο τους, ε, στο στην πλευρά του συνεργατών. Δεν ήταν ότι κάποιο πρωί κάποιο ξύπνησε και είπε: Θα πάω να συνεργαστώ με του Γερμανού. Mm. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Οπότε ήθελα όλα αυτά να τα, ε, ε, να τα μελετήσω. Και πράγματι αυτό το βιβλίο αλλάζει πάρα πολλά από τα δεδομένα που είχαμε για την κατοχή. Από του λάθους τρόπου που σκεφτόμαστε την κατοχή ή τέλο πάντων του ελλειπείς τρόπου με τους οποίους σκεφτόμαστε την κατοχή. Α, αυτοί οι μηχανισμοί. Ε, τι ήταν, δηλαδή, πώς, ήταν, πώς, πώς, ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ των Γερμανών με Ελληνές δοσύλλογους και ήταν τα κίνητρα, ποιοι ήταν οι μηχανισμοί. όπω δηλαδή, όπως λες και εσύ, δεν ξύπνησε κάποιος κάποιο πρωί και είπε αποφάσισα σήμερα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Κάποιος τους είχε, κάτι τους είχε παρακινήσει. Mm. Τώρα, εγώ αντιλαμβάνομαι ω ε, ξέρω εγώ, ένας νοήμων άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί για ποιο λόγο να υπάρχουν ε, τέτοιου είδους προδοσίες μέσα σε έναν εμφύλιο. Γιατί εγώ υποστηρίζω το άσπρο χρώμα, εσύ το κίτρινο χρώμα, λόγω χρωμάτων, γιατί το βλέπουμε συνεχώ από παδικά μέχρι, μέχρι και σήμερα. Το βλέπουμε δυστυχώ. Τώρα όμω το να πάς να αποφασίσει να πα με αυτόν ο οποίο θέλει να καστρέψει την ίδια σου τη χώρα. Πρέπει να είναι τα κίνητρα, πρέπει να είναι τρελά. Να ε, σε ε, κάνω ένα ψυχό. Ε, άκου να δει. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, να μην τον βλέπουμε σε όλη του την, την έκταση. Mm. Το, 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 το τι ήταν αυτός ο πόλεμος, βλέπουμε κάποια κομματάκια. Δεν βλέπουμε τη συνολική εικόνα, δεν βλέπουμε το δάσος. Στη, μας φεύγει στ, αυτό. Στην Ελλάδα ή γενικά. Όχι, γενικότερα. γενικότερα. Γενικά, για το, ναι. ε, ο δεύτερος παγκόσμιο πόλεμος παντού είχε εμφυλίους πολέμους. Παντού. Α, ανοιχτούς ή ε, κρυφούς. Γιατί, γιατί ήταν ο πιο, σε σχέση με τους προηγούμενους πολέμους, ήταν ο πιο ιδεολογικά φορτισμένο πόλεμο. Δεν πολεμάγανε οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, του Ρώσου, του Σοβιετικού και του Άγγλου. Πολεμούσαν οι Γερμανοί εθνικοσοσιαλιστέ, εντάξει, Ναζί, και οι Ιταλοί φασίστε. Δεν είναι βρισκιά, είναι πολιτική οντότητα mm -hmm. ο, mm -hmm. ο ο φασισμό. Ε, κατά το κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, το, σε αυτόν τον πόλεμο το ζήτημα δεν ήταν απλά να κατακτήσει εδάφη, ήταν να εξοντώσει τον πολιτικό σου αντίπαλο. Και επίσης, πέρα από αυτό που γινόταν στα μεγάλα μέτωπα του πολέμου, στις κατεχόμενες ευρωπαϊκές χώρες, οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους είχαν προχωρήσει σε μια μαζική εξόντωση, βιολογική εξόντωση, ε, των πολιτικών τους αντιπάλων, κομμουνιστών, σοσιαλιστών, αναρχικών, και των ε, φιλετικών τους αντιπάλων, δηλαδή των Εβραίων, των Ρωμά, των ομοφυλόφιλων των ανθρώπων με αναπηρία και άλλων κοινωνικών ομάδων οι οποίες ήθελαν δηλαδή, να καθαρίσουν σύμφωνα με την εθνικοσυσιαλιστική θεωρία mm. λογική να καθαρίσουν την Ευρώπη αυτό σημαίνει μια πρωτόγονο επίθεση στις κατεχόμενες κοινωνίες από τις γερμανικές δυνάμεις αλλά κυρίως από τους συνεργάτες των Γερμανών γιατί οι Γερμανοί δεν είχαν το αριθμητικά, το προσωπικό που χρειαζόταν για να κάνουν αυτές της, ε, να προβούν σε αυτές τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, ε, έχουμε ε, και δηλώσει, αλλά και ομολογίες στα καταθέσεις, στα δικαστήρια, τα μεταπολεμικά γερμανών αξιωματικών που λένε ότι δεν θα μπορούσαμε να ας πούμε, έχω ένα παράδειγμα στο βιβλίο από την περίπτωση της Ολλανδίας α, όπου επικεφαλής εκεί των ΕΣΕΣ είχε δηλώσει ότι δεν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε ούτε το 10% των Εβραίων που ζούσαν στην Ολλανδία, αν δεν είχαμε τη συνδρομή της ολλανδικής αστυνομίας, mm. που ήξερε ποιο είναι που και τι, ήξερε πρόσωπα και πράγματα. Έτσι λοιπόν, οι Γερμανοί χρησιμοποιούν τις τοπικές, τις εγχώριες δυνάμεις ασφαλείας, σώματα ασφαλείας και διάφορες παρακρατικές ομάδες, όπως κάνανε εδώ τα, τα τάγματα ασφαλείας, είχαν κάνει σε όλη την κατοχόμενη Ευρώπη αντίστοιχα τάγματα, έμπιστα σε αυτούς σώματα, Χρησιμοποιούν του συνεργάτε του για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά σε κάθε χώρα, γιατί οι Γερμανοί είχαν ρίξει όλο το, το, το βάρο, βέβαια, στο Ανατολικό Μέτωπο, πολεμώντα κατά των Σοβιετικών, γιατί εκεί πέρα ήταν το μεγάλο σφαγείο. Yeah, yeah. Συνεπώ, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, ε, μια πρωτόγνωρη επίθεση των συντηρητικών δυνάμεων, γιατί οι Γερμανοί βρήκαν συνεργάτε. Όχι κομμουνιστέ και αριστερού, όμω ιδεάτε του. Ήταν ακροδεξιοί, όπω τα λέγαμε σήμερα, ε, 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 η ναζιστική Γερμανία, οπότε συνεργάστηκε με ανθρώπου που ερχόντουσαν από τι συντηρητικέ παρατάξει και κάποιου του κέντρου τότε, και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ολλανδία παντού. Δεν ήταν μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό. Και στράφηκαν κατά τη υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό, η συνεργασία, από την πρώτη μέρα, δημιουργεί το διχασμό. Δηλαδή είναι από την ε, μέρα νούμερο ένα. Θα ναι, λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί από τότε, α πούμε, στην ελληνική περίπτωση, για παράδειγμα, που συγκροτείται από τον Απρίλιο του 1941, που συγκροτείται η πρώτη κυβέρνηση συνεργατών του στρατηγού Τσολάκογλου, είναι αυτό που διχάζει ε, τι κοινωνίε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς το κάνανε για πολιτικούς λόγους, ιδεολογικούς, για οικονομικούς βέβαια. Εξή και για να έχουν μια καλύτερη θέση στο καινούριο ξεκίνημα που θα γινόταν μετά τη λήξη του πολέμου που πιστεύαν θα έχει ως νικήτρια τη Γερμανία στην καινούρια Γερμα ε, Γερμανική Ευ ε, Ευρώπη πλέον να έχουν μια ε, καλύτερη θέση εκκίνησης για την επόμενη μέρα μετά τον πόλεμο. Οπότε τα κίνητρα ήταν ε, είτε οικονομικά είτε πολιτικο-ιδεολογικά ο αντικομονισμός βασικά στην Ελλάδα στην ελληνική περίπτωση ο αντικομουνισμός είναι αυτό που λειτουργεί ως ομπρέλα. Ανεξάρτητα από τα κίνητρα που είχε κάποιο στην αρχή του πολέμου, στην αρχή της κατοχής, τον τελευταίο χρόνο όλοι συγκροτούν, όλοι αυτοί που συνεργάζονται με τους Γερμανούς, συγκροτούν ένα ενιαίο αντικομουνιστικό μέτωπο, γιατί ο βασικός εχθρός είναι το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ ήταν η μεγαλύτερη αντιστασία και η οργάνωση που είχε γίνει με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματο και τη συμμετοχή άλλων τριών μικρότερων σοσιαλιστικών κομμάτων. Ξέραν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι αν επικρατήσει με τα πολεμικά το ΕΑΜ, θα έπρεπε να λογοδοτήσουν και να χάσουν πολλά από αυτά που τα υλικά και όχι μόνο που κατάφεραν να κερδίσουν μέσα από τη συνεργασία τους με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Mm. Πώς ήταν οι συνθήκες, δηλαδή όταν ξεκίνησαν διάφοροι από τη μέρα πρώτη, όπως είδες mm. και εσύ, οι συνθήκες πώς ήταν για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, λογοδοτούσαν σε κάποιους που ήταν πολύ κοντά στου Γερμανού ή στου ίδιου του Γερμανού, προερχόταν από την ίδια την κυβέρνηση, η δικτατορία τότε. Πώ ήταν η κατάσταση, Πώ μπορεί εσύ να με έχεις, με τη μεβάσει τα όσα έχει με την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει κάνει μέσα στα χρόνια, Πώ ήταν οι συνθήκε. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, και εδώ έχουμε συνηθίσει λάθο να βλέπουμε την κατοχή ω ένα πράγμα. Είναι και μάλιστα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την κατοχή κυρίω προ το τέλο, όπου εκεί έχουμε, έχει αναπτυχθεί το αντιστασιακό κίνημα και έχουμε και τι μεγαλύτερε συγκρούσει, τα μπλόκα, τα περίφημα μπλόκα τη κατοχή κτλ. Στο βιβλίο αυτό, για να καταλάβουμε καλύτερα το φαινόμενο τη συνεργασία, στρέφω λίγο την κάμερα προ την αρχή τη κατοχή. Αυτό που συνήθω δεν το βλέπουμε. Τα πρώτα ένα-δύο χρόνια τη κατοχή, εκεί που ήταν σίγουρο ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν τον πόλεμο, πριν γίνει το γεγονό. Το κομβική σημασία γεγονό που άλλαξε τη ροή του πολέμου η μάχη στο Στάλιγκραντ. Δηλαδή, εκεί που, εκεί που παραδίδονται, ξεκίνησε, ναι, ναι, ναι. παραδίδονται οι Γερμανοί στι αρχέ του 1943 και από εκεί και μετά αλλάζει η ροή του πολέμου. Ναι, ναι. Και Αρχίζουν η μάχη και του και Μπαρμπαρός, θα έλεγα ότι. Αυτ, αυτά είπαν ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Ακριβώ. Λοιπόν. Ε, οπότε, τι θέλω να πω, ότι η κατοχή έχει διαφορετικέ χρονικότητε. Δεν είναι ένα πράγμα. Γι' αυτό λέμε ότι στην, κατοχή, στην αρχή της κατοχή. Ε, έχουμε μια άνθηση της πολιτικής και της οικονομικής κυρίως συνεργασίας ε, και από το 1943 και μετά έχουμε μια πτώση της οικονομικής συνεργασίας δεν είναι τόσο πολύ πρόθυμη βλέπουμε ότι οι Γερμανοί θα χάσουν μάλλον τον πόλεμο και έχουμε τη ε, μεγάλη ανάπτυξη της ένοπλης συνεργασίας δηλαδή τα σώματα ασφαλείας και οι δυνάμεις ε, ασφαλείας που θα αναφερθούμε ίσως και στη συνέχεια σε αυτές ε, Είναι εντυπωσιακό ότι οι άνθρωποι που συνεργάζονται αυτοί που φτιάχνουν την πρώτη κυβέρνηση συνεργατών, την κυβέρνηση mm. Τσολάκογλου, είναι σχεδόν όλοι οι διοικητέ του ελληνικού, των το μεγάλων μονάδων του ελληνικού στρατού που πολέμησε του Ιταλού του αλμανικό μέτωπο και πέτυχε αυτέ τι μεγάλε νίκε. Δηλαδή, είναι εν, 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 εννέα στρατηγοί ε, και άλλοι χαμηλότεροι αξιωματικοί που συμμετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση στρατηγών ουσιαστικά, mm. η πρώτη κυβέρνηση συνεργασία και είναι εντυπωσιακό πώ αυτοί οι άνθρωποι. Α μέχρι πριν λίγου μήνε πολεμούσαν του Ιταλού. Τελικά πέρασαν από την άλλη πλευρά, φτιάχνοντα κυβέρνηση, την πρώτη κυβέρνηση συνεργασία του στρατηγού Τσολάκογλου. Είναι ένα ζήτημα αυτό που δεν το έχουμε δει. Καταλαβαίνει ότι είναι λίγο δύσκολο να το δει αυτοί που πολέμησαν στο αλβανικό μέτωπο να πάνε να ηγεσία πάντα. Γιατί πάρα πολλοί από του απλού φαντάρου αλλά και αξιωματικού που πολέμησαν στο αλβανικό πέρασαν αντίθετα από αυτή την κίνηση που κάνει στρατηγή, πέρασαν στην πλευρά της αντίστασης, είτε στην Ελλάδα, είτε φύγανε στη Μέση Ανατολή. Ε, οι συνθήκες που, μέσα στις οποίες αναπτύσσεται η πολιτική συνεργασία... Ε, μην ξεχνάμε ότι είχαμε πέντε χρόνια πριν, από το 1936 μέχρι το 1941, δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, mm. μαζί με τον Βασιλιά. Ε, το ελληνικό κράτος έχει συνηθίσει στη δίωξη των πολιτικών του αντιπάλων. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που διώκονται κομμουνιστές και σοσιαλιστές το 1941 και μετά, ήδη από το 1936, αλλά πάει και ακόμη πιο πίσω, από τη δεκαετία του 20, όπου η κυβέρνηση του Ελευθύριου Βενιζέλου θέσπισε τον πρώτο αμυγός αντικομμουνιστικό νόμο, το περίφημο ιδιώνυμο, που τιμωρούσε και κατά δύο και μόνο και μόνο τη σκέψη, όχι την πράξη, δεν χρειάζονταν να κάνεις το λεγόμενο έγκλημα, ε, αν μπορούσε να πιστοποιηθεί, να τεκμηριωθεί η σκέψη σου να κάνει κάτι, αυτό είχε ποινικοποιηθεί. Οπότε ο πρώτο αμυγό αντικομουνιστικό νόμο είναι τη κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου και μετά αυτή, το, αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα το πάρει η κυβέρνηση Τσαλντάρη, θα το κάνει πιο αυστηρό. Μετά η κυβέρνηση Μεταξά θα το κάνει ακόμη πιο αυστηρό. Και σε αυτό θα πατήσουν και οι κυβερνήσει τη κατοχή για να mm. καταδιώξουν του κομμουνιστέ και γενικότερα του πολιτικού του αντιπάλου. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι το φαινόμενο της συνεργασίας δεν ξεκινά από τον Απρίλιο του 1941, αλλά έχει κάποιες ουρές που πάνε προς τα πίσω. έχουν κάποια κληροδοτήματα που μας έρχονται από το παρελθόν. Ένα είναι το ότι το ελληνικό κράτος είχε μάθει στη δίωξη των κομμουνιστών ήδη από πριν. Και ένα δεύτερο έχει να κάνει με την οικονομική, το οικονομικό σκέλος συνεργασίας, ήδη από τη δεκαετία του 30. Η Γερμανία έχει κάνει μια οικονομική εισβολή στα Βαλκάνια. Η ελληνική οικονομία πρώτη φορά συνδέεται τόσο στενά με τη Γερμανική. Οπότε όταν οι Γερμανοί θα μπουν εδώ ως κατακτητές, οι πρώτοι στους οποίους θα απευθυνθούν είναι οι οικονομικοί τους συνεργάτες, δηλαδή αντιπρόσωποι γερμανικών εταιριών στην Ελλάδα, διευθυντέ των γερμανικών πολυεθνικών εδώ, άνθρωποι δηλαδή εμπιστοσύνη που τους ξέραν από πριν. Και αυτοί θα είναι που θα ανοίξουν, θα διευρύνουν το πλαίσιο της οικονομική συνεργασία και εδώ θα δούμε, υπάρχει και στο βιβλίο, αναφορέ. Και Siemens, και Telefugen, και Lufthansa, και Mann, και Osram, και Bayern, ε, και Retzma, όλες αυτές οι γερμανικές εταιρείες που υπάρχουν και σήμερα, ε, τη δουλειά που κάνανε στα χρόνια της κατοχής. Η σημερινή Lufthansa η τότε δεν υπήρχε. Δημιουργήθηκε η, Luft, η Luftwaffe, ουσιαστικά που μετά έγινε. Η, η Luftwaffe είναι η πολεμική η αεροπορία. Πολεμική, ναι. Εγώ μιλάω για την πολιτική αεροπορία. Η Lufthansa που υπάρχει. Ναι, ναι υπάρχεται βέβαια. σήμερα, αλλά ναι, ναι. δεν νομίζω, υπήρχε. νομίζω ότι υπήρχε. Ναι. Υπήρχε. Ναι. υπήρχε. Η Lufthansa και ήταν από τι πιο δραστήριε σε όρου κατασκοπία mm. εταιρείε. Δηλαδή πάρα πολλοί υπάλληλοι τη. και διευθυντικά στελέχη εννοείται τη Lufthansa, κάνανε κατασκοπία προπολεμικά για λογαριασμού τη γερμανιστική Γερμανία. Wow. Να, κάτι που δεν γνώριζα. Ούτε γι' αυτό γνώριζα. Ναι, ναι, ναι <laughs> Εντάξει, πολλά πράγματα που έχει αναφέρει δεν γνώριζα. Ε, αναφέρεις Αναφέρει μέσα εταιρείε, επιχειρηματικέ εταιρείε ή οι οικονομικέ εταιρείε, αλλά όμω φαντάζομαι ότι πέρα από του στρατιωτικού που συνεργάστηκαν και πέρα από τι εταιρείε, φαντάζομαι ότι συνεργάστηκε δημοσιογράφοι, άνθρωποι τη εκκλησία. Αυτό που επίση μα Δεν το έχουμε φωτίσει τέλο πάντων, δεν το έχουμε ναι. πει ξεκάθαρα για να το δουλέψουμε ναι. στο μυαλό μα, είναι ότι την περίοδο τη κατοχή το ελληνικό κράτο λειτουργεί κανονικότατα, δεν σταματάει κάτι. Δεν σταματά, δηλαδή, στο μυαλό μα από ταινίε και τα λοιπά, έχει δημιουργηθεί ότι παγώνει. Στα χρόνια τη κατοχή παγώνουν τα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι. Στα χρόνια τη κατοχή, το ελληνικό κράτο, ο κρατικό μηχανισμό, υπουργεία,. Τοπική αυτοδιοίκηση, δικαστήρια, ε, ο κλήρο. Ναι, όλα αυτά λειτουργούν κανονικά. Ε, και από τη στιγμή, και αυτή, αν θέλει, είναι και μία από τι μεγαλύτερε υπηρεσίε που πρόσφερε η πρώτη κυβέρνηση συνεργατών στου Γερμανού. Από τη στιγμή που σχηματίστηκε η κυβέρνηση, έδωσε το πράσινο φω όλο των κρατικών μηχανισμό να συνεργαστεί. Δηλαδή, δεν μπορούσε να υπάρχει κυβέρνηση συνεργατών και κάποιοι υπάλληλοι σε ένα υπουργείο να πούνε ότι εμεί ε, δεν δουλεύουμε πλέον. Δηλαδή, έπρεπε να Ο μόνο τρόπο που είχε να εγκαταλείψει τη θέση σου να βγει στο βουνό, ε, στο δηλαδή, ε, όπω το κάνανε κάποιοι χωροφύλακε, κάποιοι αστυνομικοί, κάποιοι στρατιωτικοί αρκετοί. ή να μείνει και να είσαι, κρυφά. Δηλαδή, να μείνει στο γραφείο σου και παράλληλα να είσαι στην αντίσταση. Και να βοηθά κρυφά εννοείται την αντίσταση. οπότε, από τη στιγμή που δημιουργείται η ελληνική κυβέρνηση, όλο το κράτο, ε, συνεργάζεται, αλλά και όλη η κοινωνία. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που είναι επιχειρηματία ή οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική, α το πούμε έτσι, δραστηριότητα και αν έχει, όταν βλέπει το, ολόκληρο το κράτο να συνεργάζεται με του Γερμανού, γιατί μην συνεργαστεί. Ε, Άρα και παρέσυρε αυτός. ουσιαστικά, παρέσυρε και τον απλό πολίτη. Ό,τι έγινε βασικά και με την περίοδο τη Χούντα. Αυτό δεν έγινε ακριβώ. Ναι, γιατί το, το, το κράτο, όπω και η οικονομία, δεν σταματά να λειτουργεί. Και, και η κοινωνία ίδια. Δηλαδή, δεν είναι επειδή Έχουμε έναν ξένο στρατιωτικό κατακτητή ε, στην πρώτη περίπτωση ή μια χούντα στη δεύτερη, δεν σημαίνει ότι yeah. παγώνει η κοινωνία. Αν είχαν ανάγκη, μια νεκρή χώρα δεν τη θέλει κανεί. Θέλει μια χώρα η οποία να παράγει. Μα δεν υπάρχει, ναι, δεν μπορεί να γίνει κάτι ε, διαφορετικό. Αυτό που πάγωσε ναι. ήταν τα δικαιώματα και ελευθερία των ανθρώπων. <laughs> 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 και στι δύο φορέ. Αυτό πάγωσε, ναι. ναι. Ε, ε, οπότε. Είναι χρήσιμο να, να, να τα δούμε αυτά τα πράγματα λίγο και στο ευρύτερο πλαίσιο τους. Είναι πολύ χρήσιμο να κάνουμε διαρκώς zoom out mm. να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και μετά να κάνουμε zoom in να βλέπουμε χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. περιπτώσεις, λεπτομέρειες πώς δούλεψε το ένα πως δούλεψε το άλλο. Ε, είναι, α, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό καθώς όταν διδάσκουν στα σχολεία α, το τόσο του Βαλκανικού πολέμου, τον Πρώτο Παγκόσμιο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίω, ο οποίο ήταν πολύ σημαντικό για πάρα πολλού λόγου, έχει αφήσει ακόμα τα κατάλοιπα του μέχρι και σήμερα τα βλέπουμε. Ε, και ε, ακόμα και το, την επανάσταση του 1821, που, ε, δεν είναι, ό, όταν τη μαθαίνει στα σχολεία, είναι πολύ διαφορετική. Είναι πιο ηρωική, είναι πιο αντιστασιακή. Στην πορεία, τέτοια βιβλία έρχονται στο φω η όπω και κάποια ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που σοκάρεσε αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά τα πράγματα έτσι ήταν. Γιατί έρχονται με τόση λεπτομέρεια, με τόσε παραστάσει, λεπτομερώ παραστάσει και με αποδεικτικά στοιχεία, φαντάζομαι, γιατί ένα πράγμα το οποίο θα σου ζητήθηκε και από πολλοί κόσμο ή θα σου είπαν και αρκετοί, με ποια στοιχεία έχει συγγράψει αυτό το βιβλίο, Το οποίο είναι και η επόμενη μου ερώτηση. Αυτό είναι πολύ... Είναι, συνήθως δεν μας ρωτάνε τους ιστορικούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί έτσι μπορούμε να τσεκάρουμε, αν θες, αν ένα επιστημονικό συγγράμμα είναι πραγματικό επιστημονικό είναι κατά επίφαση επιστημονικό. Και επειδή γενικά ιστορικοί δηλώνουν διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται με την ιστορία, είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το ερώτημα. Συνήθω αυτό που λέω σε και στου φοιτητέ και στι φοιτητρίε μου, αλλά και σε φίλου και σε φίλε, είναι α, αν θε να δει ένα γρήγορο τρόπο για να δει αν ένα βιβλίο είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, είναι να δει αν έχει υποσημειώσει. Πηγέ. Yes. Ναι. Ε, όταν περνά σελίδε και δεν υπάρχει υποσημείωση, ε, περισσότερο σε έκθεση ιδεών παραπέμπει αυτό παρά σε ένα τεκμηριωμένο σύγχρονο. Είναι, είναι θεωρητικό βιβλίο. Δεν είναι ένα βιβλίο. Είναι, 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 είναι πιο... απόψει διαφόρων ανθρώπων που μπορεί να έχουν διαβάσει κτλ. Οι μόνοι επιστήμονε που δικαιούνται να γράφουν χωρί παραπομπέ είναι οι φιλόσοφοι. Οι φιλόσοφοι γεννούν σκέψη. Οπότε εκεί δεν περιμένει. Αν και αυτοί βέβαια χρησιμοποιούν παραπομπέ, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο κάθε mm. φορά να παραπέμπει κάπου. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να παραπέμπουμε, γιατί δεν είναι πράγματα που τα βγάλαμε από το κεφάλι μας Σωστό. Ε, η ιστορία δεν γράφεται έτσι. Η ιστορία γράφεται με πηγέ. Οπότε εμεί οι ιστορικοί πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να βρούμε πηγέ, είτε αυτέ είναι αρχεία, είτε είναι φωτογραφίε, είτε είναι προφορικέ μαρτυρίε, είτε κινηματογραφικέ ταινίε, οτιδήποτε. Ανάλογα την εποχή που mm. μελετάμε, ε, πρέπει να βρούμε πηγέ. Αυτή είναι μία δουλειά δύσκολη. Και μία, ίσω ακόμη πιο δύσκολη, είναι να ερμηνεύσουμε. Ωραία, βρήκα αυτά για την κατοχή. Και για τη συνεργασία. Ε, δεν μπορώ απλά να τα παραθέσω. Πρέπει να πω γιατί συνέβησαν. Πρέπει να ερμηνεύσω. Α, λέει το πρέπει, γιατί. Ναι, πρέπει να, α, να προσπαθήσω να εκεί πέρα πάβει η ιστορία να είναι γιατί Δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία. Όποιος το λέει αυτό τη γράφει αντικειμενικά, ε. απλά μας λέει ψέματα. Ε, εκεί πέρα λοιπόν στην ερμηνεία μπαίνει το διαφορετικό. Όλοι ξέρουμε ότι ε, στις 28 Οκτώβριο του 1940, οι Γερμανοί, η, συγγνώμη, οι Ιταλοί, εισέβαλαν στη χώρα. Αυτό δεν υπάρχει κανένα, συμφωνούμε όλοι αυτό, είναι γεγονό. Ναι. Εκεί που, θα, που διαφωνούμε είναι τα, τα κίνητρα, και πολιτικά τι έκανε η ελληνική πλευρά, τι έκανε η Ιταλική. Εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικέ. Εκεί ερμηνεία δηλαδή. Ε, ναι, Πάντα αλλάζει. Οπότε, τώρα στο ερώτημά σου για τι πηγέ. Η κύρια πηγή μου είναι τα πρακτικά και οι αποφάσει των δύο μεγάλων ειδικών δικαστηρίων, Τη Αθήνα και του Πειραιά Πρώτα απ' όλα το βιβλίο μου αφορά το νομό τη ε, Μελετώ μόνο αυτό γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα τη συνεργασία. Δεν μπορούσα να το καλύψω πανελλαδικά, δεν είχα ούτε σκοπό να το κάνω αυτό. Και επειδή ήθελα να μπω σε βάθο, είπα να κινηθώ ε, στην πρωτεύουσα, στον χώρο δηλαδή όπου έχουμε το πολιτικό, οικονομικό, διοικητικό κέντρο τη χώρα. Δηλαδή εδώ πέρα που δίνεται ε, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι, του, ε, του ζητήματος της ε, συνεργασίας ε, οπότε τα ε, πρακτικά των ειδικών δικαστηρίων και αποφάσεις ε, του, της Αθήνας και του Πειραιά ήταν ένας πολύ σημαντικός ε, μια πολύ σημαντική πηγή από εκεί και πέρα επειδή ε, στα πρακτικά αυτά δεν λέγονται όλα και υπάρχουν και πάρα πολλές σιωπέ, γιατί ε, 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 οι δίκες αυτές γίνονται κατά την περίοδο του ευφυλίου πολέμου οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι να μιλήσουν είτε αυτοί που ήταν από την πλευρά της αντίστασης, είτε τα θύματα των δωσιλόγων. Οπότε μιλάνε φιλτραρισμένα σε πολλά σημεία. Χρειάζεται μια εμπειρία για να το καταλάβεις αυτό. Οπότε, για να μπορέσω να καλύψω τα κενά των σιωπών που υπήρχαν στα πρακτικά αυτά, άρχισα να ψάχνω και σε άλλα αρχεία. Τα βρετανικά αρχεία μου πρόσφεραν πάρα πολύ. Ήταν, ήταν πολύτιμα, γιατί οι, Βρετανοί, οι βρετανικές ε, στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών Συνελάβαναν διάφορου πράκτορε των Γερμανών, του ανέκριναν και βάσει των ανακρίσεων προχωρούσαν παρακάτω στη δουλειά του. Πολλοί από αυτού που συνελάβαναν ήταν και Έλληνε πράκτορες των Γερμανών και μέσα από τα ανακριτικά αυτά ε, πρακτικά φωτίζεται πάρα πολύ το πώ ε, γινόταν, πώ συνεργάστηκαν κάποιοι, πώ μπήκανε στι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί Έλληνε που μπήκαν απευθεία στι Γερμανική Υπηρεσίε, στα ΕΣΕ και στη Wehrmacht. Η Wehrmacht είναι ο Γερμανικό στρατό. Τα SS είναι ο κομματικός στρατός του Χίτλερ, ε, οπότε φώτισε ένα πολύ λίγο γνωστό, μας είναι πολύ λίγο γνωστό το φαινόμενο, το, το κομμάτι της συνεργασίας που έχει να κάνει με την απευθείας ε, ανάληψη υπηρεσίας Ελλήνων στα SS και στην ε, ε, Wehrmacht. Και μετά υπάρχουν ένα τεράστιος όγκος αρχείων που έχει να κάνει ε, με τις ε, ιατροδικαστικές υπηρεσίες, με όλα τα λεξιαρχεία του νομού και όχι μόνο, ε, νεκροταφεία, νοσοκομεία. Ε, να εντοπίσω τους νεκρούς, γιατί πρέπει να εντοπίσεις αυτούς τους ανθρώπους ε, με, για να περιγράψεις τη δράση αυτών που συνεργάστηκαν. Το βασικότερο τεκμήριο είναι ο νεκρός. Δηλαδή, συνεργάστηκαν κάποιοι με τους Τι κάνανε δηλαδή. Καταδώσαν έναν άνθρωπο, το συλλάβανε, τον φυλακίσανε, μετά τον δώσανε στους Γερμανούς και τον βρίσκουμε εκτελεσμένο στη Κισαβιανή ή σε άλλους... Στο σκοπευτήριο εκεί. Ναι. Οπότε αυτά πρέπει να είναι τεκμηριωμένα. Και επειδή ε, ήθελα σε αυτό το βιβλίο, περισσότερο και από τα δύο προηγούμενα, ε, πάντα αυτός είναι ο στόχος μου, να τεκμηριώνω όσο πιο εξαντλητικά γίνεται την, ε, αυτό που αναφέρω, ε, γι' αυτό σε αυτό το βιβλίο πραγματικά είναι ένα πολύ φορτωμένο τεκμηρίωση βιβλίο. Είναι δύσκολο να βρεις σελίδα χωρίς δύο-τρεις υποσημειώσεις. Θα πρέπει να σου πει, πρέ... θα, θα αναφέρεις τη λέξη εξάντληση. Θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ εξαντλητική αυτή η έρευνα. Ήτανε. Ήταν, ήταν, ήταν το πιο δύσκολο από τα βιβλία που έχω γράψει. Ε, το δούλεψα περίπου 7 χρόνια, αλλά δεν ήταν τόσο τα ο χρόνο και τα προηγούμενα περίπου τόσο τα δούλεψα, α, ήταν ότι έπρεπε να διαχειριστώ τεράστιο όγκο ε, αρχείων, τεράστιο. Δηλαδή, ε, ε, αναφέρω στην εισαγωγή του βιβλίου μόνο για τα δικαστικά ότι ήταν περίπου, αν θυμάμαι καλά, 35.000 χειρόγραφες σελίδες. Oh. Ε, και όλο μου το άγχος ήταν αν θα μπορούσα όλο αυτό τον όγκο να το διαχειριστώ με έναν τρόπο που... Γιατί πρέπει να γράψεις και ένα βιβλίο που να διαβάζεται. Εντάξει, είναι... Ε, ε, να μην κάνει τον κόσμο να βαριέται απλά. Να ε, μην είναι μόνο στατιστικά δεδομένα. Ε, ναι, δεν έχει, μία, δεν έχει νόημα δεν να έχει ναι, Να γίνει να σε παρασέρουν. Ε, ε, εκείνη τη μέρα έγινε αυτό, εκείνη τη μέρα ένα άλλο. Ε, πρέπει και να εξηγείς και να έχεις και δηλαδή να... Δηλαδή, να ικανοποιείς τα επιστημονικά α, δεδομένα που, που χρειαζόμαστε εμείς στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά παράλληλα να είναι και ένα, να δημιουργήσει και ένα αφήγημα ελκυστικό στον οποιοδήποτε. Εγώ είχα στο μυαλό μου ανθρώπου που δεν είχαν καμία σχέση με την κατοχή. Που δεν ξε... την ήξεραν απλά σαν ονομασία. Δεν ξέρουν καν τι έγινε στην κατοχή. Ήθελα λοιπόν ένα άνθρωπο που δεν έχει καμία εικόνα mm. να μπορεί να πάρει να διαβάσει αυτό το βιβλίο και να μην το παρατήσει στη δέκατη σελίδα. Να, να μπορεί να το τελειώσει, yes. να το πάει μέχρι το τέλο. Και από ό,τι μου λένε, αυτό ο στόχο επιτεύχθη. Ελπίζω. Ωραίο. Ε... Τώρα ήθελα να αναφέρω πριν, α, αναφέρω στο Βρετανικό Αρχείο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί δεν είναι αυτή η ουσιαστική ερώτηση, Μα απλά το βάζω σαν θέμα. Έχω κάνει μέχρι στιγμή, σε αυτό το podcast, με έχουν αναφέρει σε ακόμα δύο επεισόδια. Στο ένα ο κύριο Στοχταρίδη, ε, ο οποίο έχει άμεση ε, παρέμβαση με το Βρετανικό Αρχείο λόγω τη δουλειά που κάνει με τα ναυάγια. Είμαστε φίλοι με τον Κώστα, το ξέρω πολύ α, καλά. Α, πολύ ωραίο επεισόδιο κάναμε με τον Κώστα. Εξαιρετικό άνθρωπο. Και στην Κύπρο είχα κάνει ένα με μια κοπέλα Ελληνίδα η οποία ε, είχε γράψει μια. και αυτή η δημοσιο, ε, αυτή έκανε ερευνητική δημοσιογραφία. Mm -hmm. Αλλά έχει συγγράψει ένα βιβλίο που μιλούσε για τα μαρτυρία που ζήσαν ε, ανθρώποι που δεν είναι πλέον στη ζωή. Uh, το καιρό τη Ιώκα στην Κύπρο mm. από τους Άγγλου. Και μου λέει ότι μέσα στο, ε, τόσο ο κύριο Φωταρίδη, τόσο και οι συγγραφέ που ξεχάσει τώρα το όνομά τη, Ελίνα, ε, Ελίνα το μικρό της, μου είχαν αναφέρει ότι τα, το Βρετανικό Αρχείο είναι από τα καλύτερα σε αρχαιοθετήσει στον πλανήτη. Mm. Δηλαδή μπορούν να σου δώσουν ανοιχτά. Ανοι... Ε, ε, πράγματα τα οποία μπορεί να εκτέθονται ακόμα και ήδη. Ναι, βέβαια. Και ήθελα να δω κατά πόσο αν εσύ βρήκε εύκολο αυτό το πράγμα, δηλαδή το να έχει πρόσβαση σε βρετανικό αρχείο. Και βέβαια είναι. Πρώτα απ' όλα η, η Βρετανία ήταν αυτοκρατορία. Και η αυτοκρατορία δεν έχει να απολογηθεί σε κανένα. Δεν, δεν, δεν έχει τέτοια ναι. ζητήματα. <laughs> Α, ανοίγει τα, τα αρχεία. Πρώτα απ ό, χρησιμοποιεί, συλλέγει, ταξινομεί τα αρχεία γιατί είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για την ίδια. Ο, για να ασκήσει την εξουσία τη. Ανεξάρτητα που τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δεν είναι πλέον η αυτοκρατορία που ήταν κτλ. Ε, οι Βρετανοί ακολουθούν μια ανοιχτή πολιτική στα αρχεία του. Ε, Ούτω ή άλλω για αυτού είναι μια εντό ή εκτό εισαγωγικών ε, βιομηχανία. Υπάρχουν χιλιάδε ερευνητέ από όλο τον κόσμο και ερευνήτριε που επισκέπτονται τα Βρετανικά αρχεία. Ε, οπότε είναι ε, κάτι πολύ ενεργό και σημαντικό για, τους, για τα ίδια τα Βρετανικά αρχεία, δηλαδή σαν, μια διαδικασία και χρηματοδότηση πολύ σημαντική, ε, μια πηγή ναι. ε, εσόδων. Ε, και από, ε, ναι, είναι ανοιχτά αρχεία, κάτι που σε εμά που έχουμε συνηθίσει από την ελληνική πραγματικότητα μας φαίνεται πολύ εντυπωσιακό ε, και είναι αρχεία που μπορούν να σου δώσουν πάρα μα πάρα πολλές ε, πληροφορίες. πληροφορίες. πηγές να τεκμηριώσεις ε, Τι υποθέσει που θέλει να, να υποστηρίξει. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμεί εδώ στην έρευνα είναι η πολυδιάσπαση των αρχείων. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή εικόνα ε, των ε, περιόδων αυτών που μελετούμε, θέλουμε μεγάλε σειρέ αρχείων. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε δειγματοληπτικά. Α ας πάρω πέντε δίκε από εδώ, τρει δίκε από εκεί. Όλε οι δίκε. Ε, τουλάχιστον εγώ, αλλά και πολλοί συναδελφοί μου, λειτουργώ σαρωτικά. Δεν, δεν βλέπω κάποια τα βλέπω όλα. Γιατί μέχρι και το τελευταίο τεκμήριο μπορεί να σου δώσει μια άλλη διαφορετική εικόνα. Οπότε εδώ μπαίνει ο κόπος που είπαμε στην αρχή. Ασύλληπτος κόπος. Αλλά έτσι. Έτσι μπορείς να αντλήσεις την τεράστια ικανοποίηση μετά που δεν είναι μετρήσιμη. Είναι διαρκή, διαρκή αυτή η ικανοποίηση. Την τεράστια ικανοποίηση ότι έκανε καλή δουλειά. Ε, μόνο με τεράστιο κόπο. Δηλαδή, ό,τι δίνεις παίρνει. Έτσι πηγαίνει στο, ε, σε αυτά τα πράγματα. Για να επανέλθω τώρα στο θέμα των Βρετανικών Αρχείων, είναι ε, μια πολύ καλά δομημένη υπηρεσία που βοηθά στην έρευνα mm. και γι' αυτό το λόγο σχεδόν όλοι παγκοσμίω, ε, όλοι οι ερευνητέ επισκέπτονται κάποια στιγμή, όλοι οι ιστορικοί τουλάχιστον, που, ε, αλλά νομίζω όχι μόνο, επισκέπτονται κάποια στιγμή τα Βρετανικά αρχεία. Και στο δεύτερο μου βιβλίο για τα Δεκεμβριανά, δηλαδή. Κοίταξε εδώ ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Για να γράψω για πολύ σημαντικά γεγονότα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, να πάω στο Βρετανικά αρχεία. <συγχελίω> Άρα από εδώ <συγχελίω> και από εδώ καταλαβαίνουμε πόσο, πόσο ε, σωστά κατανοημένη είναι η αρχιοθέτησή του. ώστε να μπορεί να. Και αυτό, αλλά βασικά είναι θέμα πολιτική επιλογή. Το ελληνικό κράτο δεν έχει ανοίξει τα αρχεία του. Το Βρετανικό το έχει ανοίξει. Το ελληνικό κράτο ακόμη φοβάται. Ναι, ναι. Όπω και μα στην Κύπρο, ο φάκελο τη Κύπρου. θέμα. Και ο φάκελο Κύπρου άνοιξε εδώ. Ε, τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, ε, όπως και το. να κάτι. Ο φάκελο Κύπρου, όπω και το αρχείο αυτό των υπηρεσιών ασφαλεία που ήταν τόσα χρόνια κλειστό, άνοιξαν επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ξανακλείσανε. Mm -hmm. Οπότε βλέπει ότι είναι αμυγό πολιτικό είναι το ζήτημα. Είναι το Είναι πολιτική βούληση. Τώρα, μετά, αν να τα αρχιοθετήσουμε σωστά κτλ. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλοί αξιόλογου επιστήμονε. Έχουμε και πανεπιστημιακά τμήματα αρχαιοθεσία. μπορεί οι άνθρωποι να ταξινομήσουν μια χαρά, να αρχαιοθετήσουν μια χαρά, mm -hmm. αρκεί να του χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Παιδεία που δεν του χρηματοδοτεί. Και αρκεί κάποιοι να δώσουν το πράσινο φω. Διότι να σου πω κάτι που με μένα μου φαντάζει πολύ περίεργο. Περίεργο είναι ότι πιο καλό μπορώ να χρησιμοποιήσω. Το να τα ανοίξει τα αρχεία μετά από 70 χρόνια. Ωραία. Βρέθηκε ένα κόμμα το οποίο θεώρησε σωστό και ότι έπρεπε να ανοίξει και να δοθεί στο, στο κοινό το να πάει κάποιο μετά και να τα κλείσει ξανά πίσω με το που είναι η κυβέρνηση σημαίνει ότι είναι μείζον θέμα και δι' αυτό το πράγμα δεν πρέπει να ανοίξει ναι. ε, Μέσα στο βιβλίο εκτός από την πένα που σε παρασέρνει στο να θε να διαβάσει και την επόμενη σελίδα το οποίο θεωρώ ότι είναι το μυστικό του κάθε βιβλίου Ποιο ε, είναι αυτό το οποίο το εσύ πιστεύεις ότι είναι το το όχι το κερασάκι, δηλαδή το, το tip of the top που λέμε, ε, ποιο είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι ε, ε, είναι η μαϊκή λέξη του βιβλίου. Ακόμα, αυτό το βιβλίο είναι μια ιστορία, θα μπορούσαμε να το πούμε, ως μια ιστορία της μεγαλύτερης αδικίας που έγινε στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Mm. Α, γιατί οι συνεργάτες, το ξέρουμε πολύ καλά, όχι μόνο δεν πλήρωσαν για τη συνεργασία τους, δηλαδή η ελληνική δικαστική εξουσία οι μεταπολεμικέ κυβερνήσει χρησιμοποίησαν την ελληνική δικαστική εξουσία που δεν ήταν καθόλου ανεξάρτητη <laughs> την περίοδο εκείνη. Θα μου πείτε και πότε, δεν ξέρω, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά την περίοδο εκείνη σίγουρα δεν ήταν ανεξάρτητη. Χρησιμοποίησαν λοιπόν οι, μεταπολεμικές, ε, κυβερνήσεις οι μεταπολεμικέ κυβερνήσει των εθνικών φρόνων, οι αντικομουνιστικέ ελληνικέ κυβερνήσει, τη δικαστική εξουσία για να αποποινικοποιήσει, να αθώσει μαζικά, γιατί μαζικότατε οι αθώσει ε, και οι απαλλαγέ των ανθρώπων που κατηγορήθηκαν ως συνεργάτε των κατακτητών. Εγώ κάνω μια εκτίμηση στο βιβλίο, γιατί μα λείπουν στοιχεία, αλλά πλέον έχουμε μια καλή εικόνα ότι περίπου το 3% των ανθρώπων που μηνύθηκαν στο νομό Αττικής, μιλάω πάντα, το 3% έφτασε στα δικαστήρια και πήρε ποινή. Όλοι οι υπόλοιποι απαλλάχθηκαν ή Το άλλο 97% Είτε πήραν απαλλακτικά βουλεύματα η μεγάλη πλει πλειονότητα, δεν πήγαν δηλαδή καν στο δικαστήριο. Mm. Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται κατηγορία εναντίον του και του βγάζει απαλλακτικό βούλευμα. Είτε αυτοί που πήγαν ασωδόθηκαν μαζικά, αλλά και ακόμη αυτό του 3% που τελικά ε, καταδικάστηκε σε διάφορε ποινέ, μετά με χάρη στο βασιλιά, αποφυλακίστηκε, δηλαδή μετά το 1953-52-53, έχουμε μερικέ δεκάδε και αν. Ανθρώπου ακόμη στη φυλακή, που, οι οποίοι αποφυλακίστηκαν ε, στη συνέχεια. Οπότε η, η ελληνική δικαστική εξουσία έκανε τι αποπυκνικοποίησε ε, τη συνεργασία. Και αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια αδικία που δεν χωνεύεται. Δηλαδή είχε τόσο πολλά θύματα η συνεργασία με τον κατακτή, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το χωνεύσει η ελληνική κοινωνία. Και δεν χωνεύεται επειδή δεν συζητήθηκε ποτέ. Μπήκε κάτω από το χαλί και ε, μπήκε σκεμμένα με το στανιό. Λέγαμε κάτω του χαλί. Ε, και οι άνθρωποι που υπέφεραν από του συνεργάτε των Γερμανών δεν μπορούσαν και να μιλήσουν όλα τα επόμενα χρόνια. Γιατί, αν μίλαγε για αυτό το, για το θέμα τη συνεργασία, κατευθείαν σε θεωρούσαν κομμουνιστή και σε πηγαίνανε στι διαδικασίε, τι άλλε γνωστέ, ξέρουμε. Ε, οπότε φοβόντουσαν οι άνθρωποι να μιλήσουν, φοβόντουσαν για τα παιδιά του. Δηλαδή, μην κάποιο κατηγορηθεί ω κομμουνιστή και μετά έχει πρόβλημα και η υπολοιπή του οικογένεια. Οπότε είναι μια ε, σιωπή που επιβάλλεται στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό το, η λέξη με την οποία τελειώνει το βιβλίο είναι η λέξη αδικία. Είναι αυτό για μένα το, το πιο καθοριστικό. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε, να πούμε ότι είναι μια ιστορία τη αδικία. Όμω. Είναι και μία σειρά από άλλα πράγματα. Ξέρεις, όταν ρίχνεις το φως κάπου, είναι άλλο να ξέρεις ότι υπάρχει κάτι, αλλά να μην ασχολείσαι με αυτό. Όταν εστιάζει την προσοχή σου σε αυτό και αρχίζει και το βλέπει από διαφορετικέ πλευρέ και το φωτίζει όλο και καλύτερα, βγαίνουν πράγματα που mm. δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ε, μπορούν να βγουν. Ε, εμένα, παρά το γεγονό ότι ασχολούμαι τόσα χρόνια με την κατοχή, περίμενα ότι θα ήμουν καλύτερη. Δεν σου είναι πάρα πολλέ οι εκπλήξει. Και βαθιές εκπλήξεις. που. Ε, ένιωσα κάνοντα ε, κάνοντας την έρευνα και για μένα το μεγάλο άγχος ήταν αυτό να καταφέρω να το γράψω στο βιβλίο γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να φύγει από πάνω μου όλη αυτή η γνώση που την είχα μόνο εγώ και με έκανε να σκάω γιατί έπρεπε να φύγει από πάνω μου αυτό mm. αυτό για μένα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή η έκδοση του βιβλίου γιατί πλέον μοιράζομαι μετά από τόσα χρόνια ε, μοναχική διαδικασία. αυτή είναι η δουλειά του ιστορικού άλλωστε είναι μια μοναχική, πολύ μοναχική διαδικασία μοιράζομαι αυτή τη γνώση, που δεν ήτανε, ήταν μια πολύ βαριά γνώση. Και γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση, λειτουργεί, μοιάζει με αντίφαση, αλλά δεν είναι, είναι ένα βιβλίο βαρύ. Είναι ένα βιβλίο που σου περιγράφει το ζόφο, την καταστροφή. Δεν διαβάζεται από αυτή την άποψη εύκολα, αλλά είναι ένα βιβλίο που, επειδή έχει... Ε, σου ανακαλύπτει ένα κόσμο που δεν ήξερε ότι ζει και σου βοηθάει να καταλάβει πολλά πράγματα στο σήμερα, ε, νομίζω ότι αυτό έρχεται ακόμη πιο πάνω από τον ζώφο και προκαλεί τον κόσμο να το διαβάσει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα, που α, κάποιοι θα το δουν ω ευχάριστη έκπληξη βάσει το ότι θα το διαβάσουν από μέσα, κάποιοι θα το δουν ω δυσάρεστη έκπληξη από την άποψη πάλι ότι θα δουν από μέσα. Δηλαδή, Διχάζονται οι απόψει. Θεωρώ ότι ακόμη και κάποιο ο οποίο δεν, δεν ξέρει τι σημαίνει κατοχή, κάποιο ο οποίο δεν, δεν έχει μελετήσει ε, βαθιά να, να δει με λεπτομέρειε το τι είχε γίνει αυτά τα χρόνια μέχρι που φτάσαμε στην κατοχή, mm -hmm. θεωρώ ότι αναγκάζει τον αναγνώστη να πάρει αριστερά ή δεξιά μια θέση. Όχι αριστερά ή δεξιά ναι. με το πολιτικά. Ναι. πολιτικά. Ε... δεν υπάρχουν βιβλία ιστορίας που δεν είναι πολιτικά. Δηλαδή, αυτό είναι... Ε, πρέπει ο κόσμος να το ξέρει. Ναι. Ε, και δεν είναι στόχος... Ε, ο στόχος δεν είναι... Οι, οι ιστορικοί που γράφουν, οι άνθρωποι που γράφουν ιστορία, οι επιστήμονε ε, και οι ιστορικοί δεν είναι μόνο. Δεν ζουν σε κενό αέρος Είναι άνθρωποι που ζουν παιδιά τη εποχή του, ναι, τη ναι. κοινωνία του. Δηλαδή, δεν μπορεί να απαιτούμε από κάποιον που είναι 30, 40, 50, 60 χρονών να ξεριζώσει από μέσα του τις αντιλήψει του και την ιδεολογία του για να γράψει ουδέτερα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το έχει κάνει κανένα και ποτέ και δεν μπορεί να γίνει. Άρα το τίμιο είναι να λέμε στου ανθρώπου ε, ε, ότι δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία mm. ε, και επίση ότι ε, ε, αυτό που υπάρχει είναι μια προσπάθεια με ακολουθώντα την επιστημονική μέθοδο και την επιστημονική διοντολογία να ερμηνεύσουμε το παρελθόν. Μεγαλύτερο κομμάτι του παρελθόντος δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εμείς, οι ιστορικοί, έχουμε συμβαστεί με αυτήν την ιδέα. Τα λίγα θα μάθουμε, αλλά το στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αυτό το παρελθόν, γιατί ένας και μοναδικός λόγος είναι για να κατανοήσουμε το παρόν. Mm. Αν δεν κατανοείς από πού έρχεσαι, δεν μπορείς να, κατα... να καταλάβεις πού βρίσκεσαι τώρα. Ε... Ωραία. Εφόσον κατανοώ το παρόν, εγώ σαν αναγνώστη <coughs> Έλληνα, μπορεί να με βοηθήσει αυτό το βιβλίο να αποτρέψω λάθη του μέλλοντο και να μην φτάσω εγώ ή να μην φτάσουν άλλοι συμπολίτε μου ε, ξανά σε μια παρόμοια κατάσταση. Αυτό είναι ένας άλλος, ε μύθο ή τσιτάτο, θα έλεγα περισσότερο. Ότι η ιστορία οτι η ιστορια να μάθουμε από τα λάθη μα. Mm. Ε, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μα. Ε, και άμα η ιστορία έχει αυτή τη δύναμη, όλοι οι πρωθυπουργοί θα ήταν ιστορικοί και θα κάναν σωστά τη δουλειά ω γνώστε τη ιστορία. Mm. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι αυτό το πράγμα. Ε, δεν μαθαίνουμε συνήθω την ιστορία μα. Ιδιαίτερα εμεί που ζούμε σε αυτό το γεωγραφικό χώρο, όχι μόνο τον ελληνικό, γενικά τη Μεσογείου, ε, καφιόμαστε για την μεγάλη ιστορία που έχουμε, αλλά δεν την ξέρουμε. <laughs> αυτό είναι μια... Ε, μας αρέσει να καφιόμαστε για την ιστορία μας, αλλά δυστυχώς ε, δεν την ξέρουμε. Η ιστορία πάντα έχει ε, έναν παροτικό χαρακτήρα, μπορεί να μοιάζει ατυφατικό αυτό, αλλά σήμερα φτιάχνω τα ερωτήματα... Για εμάς ιστορικούς τα ερωτήματα είναι το σημαντικό. Τα ερωτήματα ανοίγουν το mm. πεδίο οι απαντήσει έρχονται ω συνέπεια, αλλά αν δεν έχει ερωτήματα σωστά, δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά. Ε, οπότε σήμερα φτιάχνουμε τα ερωτήματα για να επισκεφτούμε την κατοχή και να την καταλάβουμε. Ε, άλλα ερωτήματα έφτιαχνε ο συνάδελφό μου στη δεκαετία του 80 για να δει την κατοχή. Άλλα ερωτήματα έφτιαχνε ο συνάδελφό μου στη δεκαετία του 90 ή του 2000. Ε, η εποχή είναι η ίδια, έχει γίνει, έχει τελειώσει. Τα ερωτήματα αλλάζουν σε εκάστοτε παρόν. Γιατί είμαστε εμεί οι επιστήμονε, όχι μόνο ιστορικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί επιστήμονε, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι κτλ., είμαστε παιδιά τη εποχή μα. Και προσπαθώντα να καταλάβουμε την εποχή μα, χρησιμοποιούμε το παρελθόν ω ε, μια διαδικασία, αυτή την επαφή με το παρελθόν, ω μια διαδικασία που θα μα υψώσει παραπάνω τι αντιληπτικέ μα κεραίε, να καταλάβουμε καλύτερα τον τόπο στον οποίο, ε, και τον χώρο στον οποίο ζούμε. Ιδιαίτερα όταν μελετάμε το πρόσφατο παρελθόν. Είναι το παρελθόν που έχουν ζήσει οι πατεράδε και οι μανάδε μα, οι παππούδε και οι γιαγιάδε μα. Είναι αυτό που είναι το άμεσο, το κοντινό μα παρελθόν. Ε, δεν θα τσακωθούμε για τον εμφύλιο. Εμφύλιο το λέγανε. Ανάμεσα σε Σπάρτη και αρχαία Αθήνα, α πούμε. Mm. Θα τσακωθούμε όμω για τον πρόσφατο εμφύλιο που είχαμε. Θέλω να πω ότι η απόσταση από τα γεγονότα είναι αυτή που ε, μα κάνει να έχουμε και μια πιο έντονη σχέση με την. Με την ιστορία. Είναι αυτό που λέμε το βιωμένο παρελθόν. Μέχρι δύο γενιέ πίσω είναι κοντινό. Από εκεί πέρα χάνεται λίγο. Ε, ξέρεις, θα προσθέσω όμω ότι ε, ε, κάτι το οποίο θα του κάνει να τσακωθούν σήμερα είναι γιατί ακόμη το ζουν. Δηλαδή το πολιτικό κομμάτι ακόμη, μέχρι και, ε, ε, ακόμη και τώρα που μιλάμε, πολύ πολύ εύκολα μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι, είναι ακριβώ το ίδιο. Πολλέ φορέ δεν λέμε τα ίδια λόγια, τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αν, αν πάρει μια εφημερίδα του 50, Είτε αυτή είναι, ξέρω του 60 ή του ριζοσπάστη ή του οποιαδήποτε άλλη ναι. εφημερίδα. Και φτάσει μέχρι το σήμερα. Δηλαδή, αλλάζουν τα άτομα. Έχουμε να δει εδώ πέρα, ε, ιδίω με το θέμα τη ιστορία. Συνήθω για κρίσιμα γεγονότα στο παρελθόν, έχουμε πρώτα τα πολιτικά αφηγήματα. ή αν θε τα κομματικά αφηγήματα. που ερμηνεύουν αυτό το παρελθόν. Η ιστορία θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο για να μπορέσει να επεξεργαστεί, να κάνει Οπότε, χρονικά πρώτα έρχονται τα αφηγήματα τώρα που μιλάμε ας πούμε για την κατοχή, για τον εμφύλιο, έρχονται τα αφηγήματα της δεξιάς, του κέντρου, της αριστεράς. Και έτσι μαθαίνουμε, ε, προσπαθούμε να μάθουμε το παρελθόν. Αλλά αυτά τα αφηγήματα είναι ε, επιλεκτικά και γενικόλογα, γιατί θέλουν να στηρίξουν την πολιτική, την ιδεολογική οπτική μέσα από την οποία βλέπουν το παρελθόν. Άρα επιλέγουν τα κομμάτια του παρελθόντος που βολεύουν mm. και τα άλλα που δεν βολεύουν τα αφήνουν <σχει> στη σιωπή. Ε, είναι απολύτως κατανοητό Απλά πρέπει να καταλάβουμε πώ λειτουργεί ένα πολιτικό αφήγημα. Έτσι λειτουργεί το πολιτικό αφήγημα, αυτό είναι ο λόγο που υπάρχει. Αν εμεί τώρα προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε το πολιτικό αφήγημα με την εκπαιδευτική του διαδικα... χρειά, είναι λάθο, γιατί δεν υπάρχει εκπαιδευτική χρειά, υπάρχει μόνο πολιτική, ιδεολογική χρειά σε αυτό. Το καταλαβαίνω απόλυτα, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, όχι μόνο στην Ελλάδα παντού. Αλλά αν θέλουμε να μάθουμε ιστορία, θα πρέπει να δούμε επιστημονικό αφήγημα και όχι πολιτικό. Πρώτα λοιπόν θα δει το επιστημονικό αφήγημα σωστά τεκμηριωμένο επιστημονικό αφήγημα, άρα πρέπει να διαβάσει τελικό κόπο, mm. Το πάμε πριν, πρέπει να διαβάσει, να δει τη μεγάλη εικόνα, να δει το δάσο και μετά να δει το δέντρο που είναι το αφήγημα τη αριστερά, το άλλο δέντρο που είναι το αφήγημα τη δεξιά, το άλλο δέντρο που ήταν αυτά που σου λέει ο παππού και η γιαγιά, το άλλο δέντρο είναι αυτό που είμαι στο σχολείο. Είναι αυτά διάφορα δεντράκια. Αλλά αν δεν έχει φτιάξει, αν δεν έχει δει όλο το δάσο, δεν μπορεί να καταλάβει το ρόλο που έχει το κάθε δέντρο μέσα αυτό, Σωστή. άμα βλέπεις μόνο το δέντρο. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα, γι' αυτό λέω αυτογνωσίας ουσιαστικής, δηλαδή μελετώντας την ιστορία, αποκτούμε τα εργαλεία εμεί οι ίδιοι να πατήσουμε γερά στα πόδια μας, να μην παρασυρώμαστε δεξιά και αριστερά και από εκεί και πέρα να αποφασίσουμε πολιτικά, γιατί τα πάντα είναι πολιτική, να αποφασίσουμε πολιτικά ε, πώς θα διαχειριστούμε ε, το παρελθόν μας, πώς θα Αποκτήσουμε, αν θέλει, πολιτική ταυτότητα. Να αποκτήσουμε μια πολιτική ταυτότητα που να είναι ε, συγκροτημένη μέσα από τι αντιλήψει που έχουμε κάνει, έχουμε δημιουργήσει εμεί. Δηλαδή, όπω θέλουμε τεκμηρίωση για κάτι, θέλουμε και τεκμηρίωση για την πολιτική μα ταυτότητα. Πώ χτίζουμε μια πολιτική ταυτότητα. Είτε τη χτίζει στον αέρα, όπω συνήθω δυστυχώ πολλέ φορέ γίνεται, επειδή ο μπαμπά ψηφίζει αυτό, ή η μαμά ψηφίζει αυτό, mm. ε, είτε τη χτίζει συγκροτημένα. Ψηφίζω αυτό για αυτού και για αυτού και για αυτού του λόγου. Εγώ αυτό, θε, αυτό συζητάω με φίλου και φίλε. Ωραία, πε μου α, ε, Δεν θα κρίνω εγώ τι ψηφίζω, Μπορώ να κρίνω και δεν μπορώ να κρίνω τι ψήφει, αλλά πάντων αυτό που θέλω είναι να μου πει το γιατί. Αν θέλουμε να είμαστε συνειδητοί πολίτες, πρέπει να ξέρουμε γιατί ψηφίζουμε αυτό που ψηφίζουμε. Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Συμφωνώ 100% με αυτό που λες. Αν υπήρχε ένα τρίτο εδώ α, και κάνω το οδηγό του Διαβόλου mm -hmm. και έλεγε ότι ξέρει, βλέποντα ε, ιστορικά τα προηγούμενα συγγραφείς είτε είναι δικέ σου συγγραφή σε δικά σου βιβλία, είτε ε, με άλλους συναδέλφους Και ε, αν έπαιρνε γενικά το όλο ιστορικό ε, background που υπάρχει πίσω σου. Θα ε, μπορεί να λέει και α πούμε, ξέρει ότι αυτό το βιβλίο είναι ελαφρώς ή πολύ προπαγανδιστικό mm -hmm. με βάση τα όσα κρίνω. Τώρα λέω ότι μπορεί να λέει ναι, ναι. κάποιο. Και το κρίνει ω προπαγανδιστικό γιατί λέει α, δεν, α, δεν είναι ακριβώ τα στοιχεία όπω έπρεπε να είναι. Γιατί ναι, ωραία, διάβασε τα πρακτικά, μεταφέρει τι πηγέ μέσα, αλλά ποιο ξέρει και ποιο λέει ότι αυτέ οι πηγέ είναι όντω όπω τα λε εσύ τώρα, σήμερα. Τι θα απαντούσε. Θα απαντούσα, φέρε μου εσύ άλλε πηγέ που να ανατρέπουν αυτό που λέω εγώ και είμαι διατεθειμένο να κάτσω να το να συζητήσουμε. Αλλά δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση, <μήν> γιατί αυτό αναιρεί. Ξαναρχόμαστε στον κόπο. Yeah. <δεξί? σίλιο> Κάποιο χωρί κόπο να έρθει μου πει freakin, α, αυτά που λε δεν μου αρέσουν. <σίλιο> δεν σου <δεξίλιο> αρέσουν, ναι, μπορεί να μην σου αρέσουν, εννοείται. Αλλά ότι δεν ισχύουν είναι άλλο πράγμα. Όχι επειδή δεν σου αρέσει κάτι δεν ισχύει. Οπότε. Κάνει τον κόπο να βρει Άλλα τεκμήρια που να ανατρέπουν αυτό που είπα εγώ, και τότε να μπούμε να, να κάνουμε συζήτηση. Πρόσεξε, εδώ υπάρχει κάτι που έχει να κάνει με, το, με την ηθική και το ρόλο του ιστορικού και μόνο του ιστορικού, του κάθε επιστήμονα. Εγώ όλη μου τη ζωή ασχολούμαι με την κατοχή. Μου είναι πολύ εύκολο να ξεγελάσω κάποιον, και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι μου, για πολιτικού λόγου. Εγώ πιστεύω αυτά, οπότε μπορώ με πολύ ωραίο τρόπο, επειδή αυτή είναι η δουλειά μου 25 χρόνια τώρα, αυτό κάνω, mm -hmm. το ξέρω πολύ καλά. Να παραπλανήσω, αν θέλω, κάποιον συμπολίτη μου και να παρουσιάσω τα πράγματα όπως πολιτικά θα ήθελα εγώ. Εδώ έχει να κάνει το θέμα της ηθικής και της τιμιότητας με την οποία χτίζεις τη σχέση εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεσαι. Εγώ αυτό λέω. Ο καθένας μας έχει την πολιτική του σκέψη, την πολιτική του ταυτότητα. Εννοείται, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το θέμα είναι να μην αξιοποιήσει τη θέση εξουσία που έχει εκ των πραγμάτων. Εγώ ξέρω τόσα πολλά πράγματα για την κατοχή. Έχω μία σχέση, μία ε, ε, ισχύ που δεν μπορεί να την έχει ο μέσο άνθρωπο, γιατί δεν κάθεται 25 χρόνια να μελετά την κατοχή. Κάνει άλλε mm. δουλειέ. Ωραία. Εγώ χρησιμοποιώ αυτή την θέση που έχω για να μπορέσω να. Περάσω δικέ μου ιδέε πολιτικέ στου ανθρώπου που δεν μπορούν τώρα να τσεκάρουν ε, όλα με αυτά σκολά, τα τεκμήρια. Ναι, 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 ναι. Που έχω, ε, δεν είναι η δουλειά του αυτή. Ωραία. Και μπορεί να μην έχουν και την πρόσβαση. Δηλαδή, δεν ναι. έχουν την πρόσβαση δεν έχουν, και δεν έχουν επίση και τη μέθοδο. Δηλαδή δεν έχουν σπουδάσει ιστορία για να ξέρουν πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα εδώ είναι το, ένα, ένα ζήτημα σημαντικό α, η σχέση εμπιστοσύνη που χτίζει ε, ένα ιστορικό ε, με του ανθρώπου που. Με το, το, αναγνωστικό κοινό, κοινό. το αναγνωστικό κοινό. Και όχι μόνο, και άμα κάνει δημόσια ιστορία και με του ανθρώπου που σε παρακολουθούν σε αυτά που κάνει γενικότερα. Και είναι μια σχέση η οποία ε, η σχέση εμπιστοσύνη χτίζεται μόνο πάνω στα θεμέλια μια ε, τίμια ε, αντιμετώπιση αυτού του παρελθόντο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει την πλεονεκτική θέση που έχει εσύ, επειδή με αυτό το πράγμα ασχολείσαι τόσα χρόνια. Για να παραπλανήσει τον κόσμο ή τέλο πάντων για να παρουσιάσει το παρελθόν ε, ω ένα τρόπο που σε βολεύει εσένα ναι, ναι. πολιτικά. Άρα, εδώ έχει να κάνει με το αν γράφει στρατευμένη πολιτικά ιστορία που λέμε, ή αν γράφει ιστορία προτάσσοντα την, την επιστημονική μεθοδολογία. Σωστό. Yeah. Και πάλι θα προσθέσω ότι ο κόσμος εδώ πάλι είναι πάντα ε, προ, δίκαια, πιστεύω, πολλές φορές. ο κόσμος κρίνει στο τέλο τη ημέρα, δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε στα Δεκεμβρία να γράφατε το δικό σας παραμύθι, αν εσείς στα Δεκεμβρία να το δικό σου παραμύθι για τα Βάρκιζα και οτιδήποτε άλλο, ο κόσμο θα έκρινε και θα ουσιαστικά το καινούργιο βιβλίο, το επόμενο βιβλίο, δηλαδή το επόμενο βήμα, ε, θα τον αντιμετώπιζε διαφορετικά. Ναι. Εν τούτης βλέπουμε ότι υπάρχει ε, Πώς να το πω, α, μια προθυμία του κόσμου να αγοράσει αυτό το βιβλίο που σημαίνει ότι κάτι καλό έγινε και στα προηγούμενα βιβλία. Δηλαδή, ηθικά. Και, ναι. και, και είμαι σίγουρο και στο επόμενο. Είναι μια σχέση που την έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ναι. με πολλού ανθρώπου ε, και τώρα με αφορμή αυτό το βιβλίο έτσι πολλαπλασιάζεται ναι, με ναι, μεγάλο. Ναι, 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 ναι. Και αυτό είναι που με, που με συγκινεί πολύ. Ναι. Ε, ότι. Ε, Πλέον αυτή η σχέση που είχαμε κάνει και με του ιστορικού περιπάτου και με όλα αυτά δημόσια στην Αθήνα και τον Πειραιά, βλέπω ότι δημιουργείται και εκτό ε, Αθηνών και για μένα αυτό είναι πάρα, ναι. πολύ, με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Μου φέρνει μια ερώτηση τώρα. Ε, α, σου έχει ζητηθεί α, και από άλλου νομού, γιατί είχαμε και στο Δίστομο υπήρχαν συνδιαδιαφοράκε, ε, σου έχουν ζητηθεί και για άλλου νομού τη Ελλάδα να. Να κάνει έρευνε, να κάνει παρόμοια ας πούμε, ερευνητική, ε, ερευνητικά βιβλία, ουσιαστικά. Ναι, μου το, το έχουν πει πολλοί άνθρωποι. Ε, και περισσότερο είναι μία. Ε, γιατί θέλουν να μάθουν κι αυτοί για τον τόπο του mm. ε, πράγματα που mm. έχουν mm. γίνει. Ε, απλά αυτέ οι έρευνε δεν είναι κάτι το απλό. Ε, παίρνει πολλά χρόνια τη δουλειά. Και Επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό, α, δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει καλά, καλά τον το τόπο για τον οποίο γράφεις ιστορία. Εγώ είμαι Αθηναίος, ζω όλη μου τη ζωή εδώ, ξέρω πάρα πολύ καλά και την Αθήνα και τον Πειραιά ε, και τους γεροδήμους, εννοείται. Οπότε πατάω καλά για να μιλήσω γι' αυτό, παρά το γεγονό ότι η πόλη έχει αλλάξει πολύ από τη δεκαετία του 40, αλλά. Ναι, κάποια ε, πράγματα δεν αλλάζουν. Ναι. Πατάω καλά. Τώρα, θα μπορούσα κάλλιστα να γράψω μια έρευνα ξέρω εγώ, για τον νόμο α πούμε, ε, ε κτλ. Αλλά ε, ε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχω στο μυαλό μου να ξανασχοληθώ με το θέμα των συνεργατών. Αλλά νομίζω ότι ήρθε καιρό μετά από 25 χρόνια που ασχολούμαι με τη δεκαετία του 40 να δοκιμάσω τι ικανότητε, τι δυνατότητέ μου τέλο πάντων και σε κάποιο άλλο. Ε, ε, κάποια άλλη ιστορική περίοδο. Mm. Α, δηλαδή, το έχει μέσα στο μυαλό σου ότι θα ήθελε να προχωρήσεις, να φύγεις από αυτή τη ναι. δεκαετία, 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 ουσιαστικά. Ε, εγώ μελετ, μελετώ τη δεκαετία, δεκαετία του 40. Την κατοχή και τα Δεκεμβριανά Αυτό, συγκεκριμένα. Ναι. Από τότε που έκανα το πρώτο μου μεταπτυχιακό, δηλαδή από το 2000. Mm -hmm. ε, οπότε έχουν κλείσει σχεδόν 25 χρόνια ε, και νομίζω ότι είναι αρκετά. Έχει γίνει ο κύκλος. Έχει, ναι. Ναι. Πρέπει να πάω, θέλω να δω, να, να, να μάθω και άλλα πράγματα. Να τολμήσω να ρωτήσω ποια δεκαετία θα σε ενδιαφέρε. Άκου να δεις, υπάρχει μια... Ε, η περίοδος του Μεσοπολέμου, ο ελληνικός Μεσοπόλεμος είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ δύσκολος. Ναι. Ε, από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα και επειδή, όπως συνήθω λέω στην ε, ιστορία, δεν γράφεις με χειρουργικές τομές, δεν πας να μελετήσεις στην... Η κατοχή ξεκινώντας εδώ για την Αθήνα πούμε, από 27 Απριλίου του 1941 που ξεκινάει η κατοχή και μετά βλέπει συνέχεια ότι έρχονται πράγματα από το παρελθόν ε, και επίσης είναι και πράγματα που εκτείνονται και στην μετακατοχική περίοδο. Οπότε ε, πάντα γυρνάμε εμείς, που, κυρίως εμείς που κάναμε δεκαετία του 40, που ασχολούμαστε με κατοχή και δεκεμβριανά, βλέπουμε πάντα κυρίως το Μεσοπόλεμο. Ο μεσοπόλεμο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη Περίοδος πάρα πολύ πλούσια σε γεγονότα Εξαιρετικά πυκνή σε γεγονότα Και είναι και πολύ δύσκολο Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για ένα ιστορικό να αναμετρηθεί με τον... Γι' αυτό δεν έχουμε και πάρα πολλέ Συνολικές δουλειέ για το Μεσοπόλεμο Είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος Εν τούτης όμως Θέλω, θέλω <σχελίσαι> δεν ξέρω <σχελίσαι> ναι, ναι, ναι. αν θα το καταφέρω ναι. <σχελίσαι> <σχελίσαι> Νομίζω ότι είναι, είναι πρόκληση και, ναι. και εύχομαι αυτή η πρόκληση Να, να Ξέρεις κάτι το οποίο φαντάζει αδύνατο στο τέλο, mm. ε, να το δούμε να υλοποιηθεί και να γίνει και ε, κάτι παρόμοιο όπω και με άλλα βιβλία. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Και ξέρει, έτσι είναι. Δεν πάβουν ποτέ όλα αυτά να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. <laughs> ναι, να μου αρέσει η έννοια του παιχνιδιού. <laughs> μου αρέσει πάρα πολύ να, ε, να το βλέπω έτσι. Ακόμη και η επιστήμη που έχει αυτά του κανόνε, τα, 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 τα αυστηρά, τα ναι, πράγματα ναι, κτλ. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα, ένα υπέροχο παιχνίδι. Γιατί, γιατί είναι η γνώση μέσα μαζί με την περιέργεια. Αυτό είναι από την παιδική μα ηλικία. Ναι, ναι, μα, Περιέργεια ξέρεις, και γνώση. Και τι λένε, Ότι οι άντρε λέει, λέει δεν μεγαλώνουν, αλλάζουν τα παιχνίδια του. Και η γνώση και τα Ναι, όλοι μα. Και οι άντρε και, κα... και, ναι, και, ναι, ναι, και οι, ναι, οι ναι, γυναίκε. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ε, η, η παιδική μα ηλικία είναι κάτι που ναι. ε, το έχουμε συνέχεια μαζί. Δεν μπορούμε ναι, ναι. Και δεν πρέπει πιθανότατα να το αποβάλουμε. Εγώ θα ευχηθώ με την καλή έννοια αυτό που λέμε χάνω τον ύπνο μου. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει εκεί έξω και περιμένω την, να, ξυπνήσει, να, να ξυπνήσω, να, να ξημερώσει η μέρα και να έχω χρόνο μπροστά μου ώστε να μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Ε, είναι κάτι το οποίο, έλεγα και με τον Κώστα πάλι, τον uh, Θοκταρίδη, δηλαδή είναι, είναι μια δουλειά, ρε, παιδί μου, η ερεύνα, ανεξαρτήτου, Οποια, ε, εγώ, ε, είτε, της, γιατί και ο mm. Κώστας συγγραφεί, ε, που ε, χάνει τον ύπνο σου. Δηλαδή όταν mm. ξεκινήσεις να μπαίνεις μέσα στη και βλέπει τι υλικό υπάρχει, τι θησαυρό, δεν θε να πα για ύπνο. Δεν θε να κάνει σε οτιδήποτε άλλο. Έτσι <laughs> Ευτυχώς είναι, είναι, ή δυστυχώ. Ναι, είναι και είναι, ένα, και. είναι, και τελικά και μια μορφή εξάρτηση. Δηλαδή, εγώ και πολλοί άνθρωποι άλλοι, αν περάσει μια μέρα που δεν έχω δει κάτι, έστω να διαβάσω μια παράγραφο, mm -hmm. κάτι, να διαβάσω ένα βιβλίο, να κάνω κάτι, Αισθάνομαι αμήχανα. Σαν για... να έχει κόψει το τσιγάρο και να. Για το παρόν <laughs> θέμα που ασχολείσαι. Για, <laughs> για, την ιστορία γενικότερα. Για την ιστορία γενικότερα. γενικότερα. Και εμ, επειδή οι, οι σπουδές σπουδέ που κάναμε βοήθησαν πάρα πολύ. Ξε, μέσα από τι σπουδέ αναπτύξει διάφορε ικανότητε. Πολύ χρήσιμε. Ε, τώρα που τελείωσα αυτό το βιβλίο, επιτέλου, γιατί για πολύ καιρό δεν διάβαζα άλλα βιβλία. Δεν είχα το χρόνο. Ε, διάβαζα μόνο αρχεία. Ε, Τώρα με πολύ μεγάλη χαρά έχω ξεκινήσει να διαβάζω και διαβάζω πάντα ταυτόχρονα τρία, τέσσερα, πέντε βιβλία. Ναι, 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 Γιατί έτσι έχω μάθει από τι σπουδέ μου. Ε, α, διαβάζω συνέχεια βιβλία ε, και είναι αυτό που λες, Προσπαθώ να, να καθυστερήσω λίγο τον ύπνο, να πάω όσο γίνεται πιο αργά και να προλάβω να διαβάσω κάτι παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Ε, το έχω και εγώ με τα βιβλία. Δηλαδή, μπορέ... και είναι τρία βιβλία που δεν μοιάζει κανένα με το αλλο ναι, Δηλαδή, ναι. αλλά για κάποιο λόγο το επιλέγω να το κάνω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, έχω βιβλίο που έχω ειδικά για το αεροπλάνο. Ξυπνά κατεβαίνω στην Κύπρο. Έχω βιβλίο το οποίο είναι μόνο για το ε, ώρε ανάπαυση. Έχω βιβλίο το οποίο είναι ώρε εκπαίδευση. Και τα μαζί τα παντρεύω. ή ε, τα παντρεύω, α πούμε. Είναι ωραία, μια ωραία άσκηση αυτή. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Γιατί είναι και διαφορετικέ γράφε. Mm -hmm. Και βάζει το μυαλό σου να μην είναι μονοθεματικό και μονοπλευρό. Δηλαδή, σε, 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 σε ταλαιπωρεί. Ταλαιπωρεί εσύ το <laughs> μυαλό, μάλλον. Ε, πριν φύγω από το βιβλίο και για να μην το ξεχάσω, α, μου κάνει εντύπωση. Η λέξη Δοσύλλογη που έχει δώσει στο βιβλίο, τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται χαζό. Αλλά γιατί αυτή η λέξη, ενώ αναφέρεται για του Δοσύλλογου, είναι πολύ είναι απλό. Η Δοσύλλογη. Ναι. Η επιλογή του τίτλου και η επιλογή του εξόφιλου. το τίτλο, πρώτα απ' όλα, το βιβλίο το είχα. Ε, έχω ένα φίλο που είχα, εννοώ για τη συγγραφή του βιβλίου, ένα φίλο που το στρατή τον Μπουρνάζο που με βοήθησε πάρα πολύ. Mm -hmm. ε, ήταν άνθρωπο που έκανε επιμέλεια, όχι φιλολογική. Φιλολογική. Yeah. Ε, 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 Έβλεπε πράγματα και μου έλεγε εξή εδώ. Το έχει διαβάσει και αυτό. Για κοίτα και εκεί. Δηλαδή, μια α, πολύ σημαντική συμβολή στο τελικό κείμενο. Μαζί του μίλησα για τον τίτλο. Μου είπε, α, 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 αυτό μου είδε, ήταν ρε, εσύ, όχι, ιδοσύλλογη σκέτο. Και μετά βάλει ένα υπότιτλο. Αλλά να φέρω φα... έτσι, ιδοσύλλογη στρατή, έχει δίκιο. Ναι, γιατί είναι μπαμ. Δηλαδή ένα τίτλο μπαμ. Και από κάτω επεξηγηματικό ε, ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια τη κατοχή είναι ο υπότιτλο. Mm. Οπότε ε, είναι η ιδέα του, του στρατή και ήταν πολύ πετυχημένη η ιδέα. Πάρα πολύ. Ε, γιατί πάρα ήταν πάρα. αυτό το μπαμ. Είναι καμιά φορά μια λέξη, εξής, γιατί mm. το ανάφερα, γιατί λέω δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτή την ερώτηση. που Για κάποιον λέει μπορεί να είναι το, το, το απλό θα, αυτό θα έβαζα. Το γεγονό ότι υπάρχει σκέψη όμω για αυτό τη δουλειά. Πολύ σκέψη, βέβαια. Ναι. Δεν υπά... Κανένα τίτλο, και ε, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο εμένα, όλου μα αφορά, είτε είναι τίτλο βιβλίου, είτε μέσα στα κεφάλαια, πώ ονομάζεται το κάθε κεφάλαιο. Είτε... Σε όλα τα κείμενα που έχω γράψει, στι αναρτήσει που κάνω στο Facebook, το σκέφτομαι πολύ ώρα τον τίτλο. Ναι, το τίτλο Γιατί ναι. ο τίτλο πρέπει να είναι. Πρώτον, να δίνει την εικόνα στον άνθρωπο κωδικοποιημένα, μπαμπαμ, -μπαμ, να καταλάβει τι θα δει. Και δεύτερον, να είναι και ε, ελκυστικό να τραβήξει το ενδιαφέρον του άλλου. Εντάξει, α, να, να, να το διαβάσω. Γιατί ε, πλέον με, το, με του ρυθμού που ζούμε, πρέπει να διεκδικήσει το ενδιαφέρον. Για λίγα δευτερόλεπτα, τώρα με φαντασμού. Ναι, θέλει πλέον. Ναι, θέλει να μπει σε μια τέτοια. Και, ε, ε, οπότε πρέπει να σκέφτεσαι πολύ καλά τα κείμενα. Τα κείμενα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για να το κάνουμε έτσι πρόχειρα η λέξη δοσίλογη δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο μέσα στο βιβλίο υπάρχει η λέξη συνεργασία αυτοί οι συνεργάτες όπως και τους ονόμασαν και στην υπόλοιπη Ευρώπη Α, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη συνεργάτη σε συνεργασία γιατί αποδίδει καλύτερα το φαινόμενο κατά τη γνώμη μου η λέξη δοσίλογη επικράτησε όμως την ελληνική περίπτωση ε, όχι επαναλαμβάνω στην, ε, στην υπόλοιπη Ευρώπη ε, επικράτησαν να του λέμε το Και αν δούμε και οι, πρώτοι, οι νόμοι που υπάρχουν για να κολλάσουν για, να, για το ζήτημα, το αδίκημα τέλο πάντων τη συνεργασία, μιλάνε για συνεργασία. Στου νόμου δεν είναι, mm. αναφέρεται η λέξη το ε, Εμεί μέσα από του δημοσιογράφου κτλ. Ε, επιλέξαμε να το ονομάσουμε το σύλλογο το συλλογισμό. Και είναι γραμμένο με ωμέγα, γιατί είναι. Η παλιά του γραφή είναι με όμικρον. Mm. Ε, εγώ χρησιμοποιώ την παλιά γραφή ω ιστορικό, όπω γραφόταν τότε. Ναι. Αλλά μου είπαν ότι πλέον ο κόσμο το ξέρει θέλει, με, θέλει. με, ναι, με. Ναι. ναι, Τώρα για το εξώφυλλο που λε, αυτό είναι επίση κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ε, είπαμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να διαγραφούν τα ίχνη της συνεργασίας να μην μπορεί κάποιος να, ή κάποια να μπορεί εύκολα να τα εντοπίσει έψαχνα εγώ μια φωτογραφία που να υπάρχουν κάποιοι από τους βασικούς πρωταγωνιστές το πούμε έτσι, του φαινομένου της συνεργασίας δεν μπορούσα εύκολα να βρω εδώ ήρθε ένας άλλος φίλος, ε, ο Δημήτρης, και μου ε, είπε για μία φωτογραφία που βρήκε εν συλλέκτης. Ο, ο φίλος μου ο Δημήτρης, και ε, μου είπε για μία φωτογραφία που βρήκε στο αρχείο του Γαλλικού Υπουργείου Εθνική Αμήνη. Και είναι η φωτογραφία που βάλα στο εξώφυλλο. Δηλαδή, τη φωτογραφία ε, του είναι ο κατοχικός πρωθυπουργό, ο τελευταίος, ο Ιωάννης Ράλης, ο Υπουργό Εσωτερικών Αναστάσιος Ταβουλάρης, αυτός που ήταν πολιτικός προϊστάμενος των Σωμάτων και Ταγμάτων Ασφαλείας, και ο πρώτος διοικητή των Ταγμάτων Ασφαλείας, ο Βασίλειος Ντερτιλής, ο υποστράτηγος, μαζί με ένα Γερμανό και έναν Διερμηνέα. Και ο, ο Δημήτρης μου είπε, υπάρχει και αυτή η φωτογραφία και πήγαινε πάρτινα από το Γαλλικό Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Άρα, βλέπει αυτό που είπαμε πριν, αρχεία στα βρετανικά αρχεία, φωτογραφίε στο Γαλλικό Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Βλέπει ότι δεν μπορεί εύκολα να βρει πράγματα εδώ για αυτό το ε, θέμα. Και έτσι προ, προέκυψε και το εξώφυλλο. Και βέβαια, ε, μου ε, είναι πολύ χαρακτηριστικό, μου άρεσε πάρα πολύ το βλέμμα του διερμηνέα. Ο οποίο είναι ο μοναδικό που κοιτάει στην, στην κάμερα και με αυτό το βλέμμα που μα έχει, ε, έχει συνηθίσει ο ελληνικό κινηματογράφο, την εικόνα του Διερμηνέα. Ναι, ναι, ναι. Και που συνήθω έτσι είναι, δηλαδή. Ναι, τουλάχιστον σε αυτήν την περίπτωση ήταν έτσι. Ε, Ξέρετε, πιστεύει. Πιστε, δύο έτσι ερωτήσει. Πιστεύει στις ενεργείες, πιστεύει ότι καμιά φορά, μα είναι κάτι να γίνει, να γίνει. Το πιστεύει αυτό το πράγμα ότι αυτό το εξώφυλλο ήταν το εξώφυλλο και που παίζει πάρα πολύ ρόλο σε ένα βιβλίο το εξώφυλλο. Άκου, αυτά τα πράγματα τα προσέχω πάρα πολύ. Γιατί είναι έτσι η δική μου αισθητική και κουλτούρα. Δηλαδή, και εξώφυλλο δίσκου να έκανα θα το πρόσεχα πάρα πολύ και οτιδήποτε κι αν ήταν. Στο βιβλίο μου για τα Δεκεμβριανά, το προηγούμενο βιβλίο μου, η... Το αναμενόμενο θα ήταν να χρησιμοποιήσω μια σκηνή μάχη. Υπήρχαν φωτογραφίε με άρματα μάχη και μάλιστα εντυπωσιακά mm. στην οδό αιώλου, στην Αθηνά, δηλαδή. Θα βλέπει του... κάποιο στην Αθήνα και θα λέει: Γουάου, ένα άρμα μάχη. Ε, επέλεξα να βάλω έναν, ε, τη φωτογραφία ενό ε, σκοτσέζου ελεξιπτωτιστή, ο οποίο απλά κρατάει το τουφέκι του και κοιτάει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και... Αλλά είναι το βλέμμα που ήθελα. Γιατί είναι ένα άνθρωπο που έχει ένα βλέμμα που λέει: Μα τι κάνω εγώ εδώ. Mm. Εγώ πολεμάω του Ναζί στα μέτωπα του πολέμου. Ξαφνικά με φέραν σε μια απελευθερωμένη χώρα, μια χώρα που έχουν φύγει οι Γερμανοί, που εδώ είναι η σημασία μα, ο Ελλά, που είμαστε σύμμαχοι, και πολεμάω κατά των συμμάχων μα, ενώ συνεχίζει ο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλο αυτό το αφήγημα είναι στο βλέμμα αυτού του ανθρώπου, αυτό το απλανέ βλέμμα του τι κάνω εγώ εδώ. Οπότε για μένα ήταν σίγουρο ότι θα μπει αυτή η φωτογραφία και όχι κάποιο άρμα μάχη ή κάτι τέτοιο. Ε, θα μπορούσα να επιλέξω κάποια καλύτερη πιθανότητα. Δεν. Αλλά ε, είναι κάποιες στιγμές που βλέποντας, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, να έχεις πολύ υλικό και από αυτό το υλικό να βγάλεις το απόσταγμα. Να έχεις επιλογές, έχεις δεν επιλογές, ναι. Ε, αν δεν έχεις αυτό είναι, <laughs> είναι αυτό, ένα αυτό, θέμα, αυτό ναι. είναι αυτό είναι ένα θέμα ε, νομίζω ότι ε, είναι και αυτό ένα ε, εξώφυλλο, λιγότερο ποιητικό αυτού του καινούργιου βιβλίου σε σχέση με το βιβλίο για τους δοσίλογους αλλά αυτό που δείχνει ε, δηλαδή σε σχέση με τον τίτλο από πάνω, οι δοσίλογοι και τα πρόσωπα αυτά από κάτω ε, νομίζω ότι δίνει ένα συμπαγές ε, μήνυμα ναι, ναι, ναι. Ε, νομίζω ότι κατανοεί αυτό είναι και ένα κομμάτι έξτρα το οποίο αξίζει να φτιάξει ένα βιβλίο το οποίο εξώφυλλο και, και, ο τίτλος να είναι τόσο ελκυστικά και να δίνουν τόσο πολύ που ο αναγνώστης να ξέρει ακριβώς τι αγοράζει. Πάρα πολλοί κόσμος, που το ξέρεις καλύτερα από μένα αυτό, γιατί έχει ασχοληθεί χρόνια με τη συγγραφή βιβλίων, είναι ότι ο αναγνώστης όταν έχει ξεκάθαρη εικόνα για ένα βιβλίο ή ο καταναλωτής για ένα αντικείμενο, θα το αγοράσει με πολύ πιο μεγάλη ευκολία αν δεν υπάρχει αμφιβολία μέσα στο μυαλό του. Αν υπάρχει αμφιβολία μέσα στο μυαλό του, θα το σκεφτεί, θα το ψάξει κυρίω σήμερα στον κόσμο του Ιντερνετ. Του λέει κάτι, θα το ψάξω. Mm. Κάτσε ένα τι βιβλίο είναι αυτό. Δηλαδή, αν ήταν αυτό το βιβλίο δείχνει κάτι διαφορετικό ή είχε ένα άλλον τίτλο που να μην έλεγε ο Ζεστήριο και να έλεγε οι συνεργάτε. Yeah. Ε, οι συνεργάτε. Ναι, ναι. Άντε τώρα ψάχνει, καταλαβαίνε. Ενώ εκεί του δίνει ακριβώ στο 100% ότι ξέρει τι. Εδώ σου, σου εξηγώ ακριβώ με εικόνα και με τον τίτλο και με τον υπότιτλο τι ακριβώ θα δει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Το οποίο. Ε, είναι συγκλονιστικό. Εγώ το συστήνω να το διαβάσει οποιοδήποτε τον ενδιαφέρει η ιστορία, η νεότερη ιστορία και η ιστορία η οποία δυστυχώ είχε άσχημη κατάληξη, κυρίω για αυτού οι οποίοι χάσαν σπίτια, χάσαν οικογένειε, χάσαν παιδιά, χάσαν ανθρώπου. Μια. Όσοι είναι εδώ στην Αθήνα, μια... έναν περίπατο που θα μπούμε στου περίπατο τώρα σε λίγο. Έναν περίπατο να κάνουν στην Κεσαριανή και να ψαχτούν εκεί να δουν τι ακριβώ είχε γίνει. Όχι μόνο στην Κεσαριανή, αλλά τουλάχιστον είναι εκεί πολύ, που ναι. Ναι θα κατανοήσουν πάρα πολλά πράγματα για το τι είχε γίνει 80 χρόνια πριν. Σε πιάσε η ψυχή σου τώρα. Σε, ναι, ναι. Σε γιατί, βάλει. ξέρεις τι, πρόσφατα είχα κάνει μια επίσκεψη με ένα φίλο μου. Εγώ τρώγω μέσα στα ρούχα μου. Ξέρεις, αν και είμαι δύο, σχεδόν τρία χρόνια στην Αθήνα σε μόνιμη βάση. Εν τούτης τρώγω με, θέλω να δω. Πράγματα κυρίω τα οποία έχω ακούσει, έχω διαβάσει για χρόνια. Δηλαδή, όταν ήμουν αφιτητή, είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα θέματα. Είχα χρόνο και διάβαζα και σχολόμουν και έβλεπα το γημαντερά, ακούγα άλλε και διάφορα. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα ήθελα να τα δω με τα μάτια μου. Και είχα πρόσφατα ένα, μια επίσκεψη στον ημιτό και με ένα φίλο μου, ο οποίο μένει στην Κυσαριανή και συζητήσαμε πάρα πολύ για το πώς και ο Ιμητός είχε παίξει τεράστιο ρόλο στους ανθρώπους που Είχαν καταφύγει μέσα στο δάσο, για το πώ είχαν ε, κόψει τα ξύλα, είχαν ουσιαστικά oh, κάνει. Ξύλια, ναι. ναι, για να μπορέσουν να ζήσουν σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα στο ξεκίνημα τη κατοχή. Και ναι, γι' αυτό με πιάνει η ψυχή μου, γιατί μπορώ να σκεφτώ και να φανταστώ ότι πέρασαν κάποιοι άνθρωποι ε, δυστυχώς, ασύλληπτα, ασύλληπτα yeah. και δεν τα πέρασαν από τον εχθρό. Δυστυχώ τα πέρασαν από τον εχθρό μέσω. Ανθρώπων Μέσα από του το συμπολιτών, συμπολιτών μα που σήμερα δυστυχώ δεν υπήρξε δικαιοσύνη σε τόσο βαθμό που να. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι μεγάλο ζήτημα. Ε, πάμε στου περιπατού. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, το κάνω έτσι και ο διαστηγητή. Πόσοι θεαίροι <laughs> μου λέει τώρα να φτιάξει στου περιπατού. <laughs> ε, και ονομάζεται Athens, Athens uh, history, uh, history Walks. History works. Και ναι. το κάνει στα αγγλικά γιατί υπάρχουν και άνθρωποι από το εξωτερικό που θέλουν να. Καλά, βασικά είναι απευθύνεται κυρίω σε συμπολίτε μα εδώ που ζουν στη, ναι. στην πόλη για να μάθουμε αυτή, να δούμε αυτή τη μνήμη τη πόλη που δεν. Την, να μάθουμε αυτή την ιστορία τη πόλη που ναι. δεν, μάθουμε, δεν μπορούμε να τη μάθουμε κάπου αλλού. Ε, άκου, η ιδέα μου ήρθε όταν τελειώσω το πρώτο μου βιβλίο. Ε, μέσα σε αυτό το βιβλίο είχα έρευνα 7-8 χρόνων. Συνήθω αυτό που γινόταν τότε, το πρώτο μου βιβλίο κυκλοφόρησε το 2012. Αυτό που γινόταν τότε ήταν στα επιστημονικά συγγράμματα, ήταν ωραία. Κάναμε μια κεντρική παρουσίαση. Λέγαμε ότι είχαμε να πούμε. Κλείναμε τα κοιτάπια μα και τελείωνε η υπόθεση. Εμένα μου φαινόταν πάρα πολύ άδικο. Είναι σαν να ε, έχει σαν ένα συγκρότημα, α πούμε, να, και να πηγαίνει να κάνει live και να του λένε Α, από τον πρώτο δίσκο που βγάλε δεν ξανά παίξει τραγούδι, θα παίζει μόνο από τα επόμενα. Εγώ ήθελα να παίζω και από τον πρώτο δίσκο. Οπότε ε, Άισα άρχισα να δουλεύω στο μυαλό μου σκέψη πώ θα μπορώ να δώσω πολλέ ζωέ σε αυτό το βιβλίο. Γιατί αυτό το βιβλίο για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και κυρίω ήταν το βιβλίο που είχε σώσει μέσα σε αυτό τι φωνέ των ανθρώπων αυτών που σου έλεγα τι συνεντεύξει που είχαμε κάνει. Εκατόν τόσε συνεντεύξει είχα κάνει. Ε, άνθρωποι οι οποίοι δεν. Εκτό από δύο, οι υπόλοιποι δεν γράψανε τίποτα γιατί δεν θεωρούσαν. Σου λέει και τι έκανα εγώ. Ότι το καθήκον μου έκανα γιατί να γράψω βιβλίο. Mm. Δεν έκανα κάτι σημαντικό. Λοιπόν, Οπότε δεν είχαν γράψει τίποτα αυτοί άνθρωποι, δεν είχαν πει τίποτα. Δεν... Ε, οπότε αυτό το βιβλίο για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, μέσα από τη χρήση των εργαλείων της προφορικής ιστορίας μπορούσα μέσα, μπορούσα μέσα από τις συνεντεύξεις να, α, να δω αυτό που με ενδιαφέρει. Γιατί ένας άνθρωπος μπήκε στην αντίσταση. Δεν μιλάω τώρα για τα υψηλόβαθμα, στελέχη, που αυτοί εντάξει είχαν μια ιδεολογικά συγκροτημένη ταυτότητα από πριν Εντάξει, και ήταν και στελέχη κτλ. Και Εμένα με ενδιαφέρει να δω του απλού ανθρώπου, πολίτε. Δηλαδή, τι σε κάνει από πολίτη να γίνει αντιστασιακό, Γιατί αν βάλει το κεφάλι στον τορβά, Γιατί να παίξει τη ζωή σου γράμματα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα ήθελα να μάθω, να καταλάβω. Ε, αυτά που κατάλαβα από την έρευνα ήταν τόσο σημαντικά. Ε, που είπα ότι δεν γίνεται ένα μήνυμα στο βιβλίο. Το βιβλίο πώ θα το διαβάσουν. Τότε δεν με ήξερε και κανένα. Το διαβάζουν, 200, 300, 400, 500 άνθρωποι. Εδώ είναι συγκλονιστικό αυτά που λέει μέσα. Οπότε πρέπει να βρω τρόπου mm. να δώσω περισσότερε ζωέ σε αυτό το βιβλίο. Οπότε η σκέψη ήταν τελικά να εντοπίσω στον χώρο διάφορα σημαντικά γεγονότα τη κατοχή τα οποία γίνανε και ο κόσμο ή μπορεί να έχει γενικά ακουστά η πείνα, α πούμε. Ναι, τι ήταν η πείνα εδώ, δεν ήταν ξαφνικά κάτι. Πρέπει να δούμε πώ έγινε. Λοιπόν. Ε, και αυτά τα σημεία να τα ενώσω σε μία διαδρομή που θα κάνουμε ε, όλοι μαζί τέλο πάντων α, για να αναδείξουμε αυτό το γεγονός. Αρχικά τους περιπάτους τους συνδύαζα, τους έκανα στην προσπάθειά μου να αναδείξω μία ξεχασμένη επέτειο, την απελευθέρωση της Αθήνας, 12 Οκτωβρίου του 1944. Ε, Εντελώ δεν ασχολείται κανένας με αυτή την, την επέτειο. Πάντα ο εκάστοτε ή εκάστοτε δήμαρχος καταθέτει ένα στεφάνι στο μνημείο του Αγωνός ότι είχε κάνει μια έπρεση σημαία στο βράχο τη Ακρόπολης αλλά δεν το μαθαίνει κανένα. και δεν λέει και τίποτα αυτό το τελετουργικό. Το οποίο να κάνω μια παρέμβαση. Συγγνώμη. Η Ελλάδα έχει αναφερθεί πολλέ φορέ για την έναρξη του αγώνα και όχι για το τέλο του αγώνα. Συγγνώμη. Απλά ήθελα να το κάνω αυτό. Όχι, αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι απλά. <laughs> αυτό είναι Άγια, πολύ, πολύ ε. μεγάλο. Απλά δεν ήθελα να σε. Ναι, ναι, έχει. έχει σε... Θα επανέλθουμε σε αυτό γιατί ναι. είναι πολύ σημαντικό. Αν το ξεχάσω, πε το ναι, μου. Ε, οπότε, ο πρώτο περίπατο έγινε τον Οκτώβριο του 2013. Ε, κοντά στην Κυριακή που ήταν πιο κοντινή στην επέτειο τη 12η Οκτωβρίου, ε, τον είχαμε κάνει με την, μια ομάδα που δραστηριοποιείται στην Αθήνα, ε, την ομάδα τενίστα. Μαζεύτηκαν χωρί καμία ιδιαίτερη κινητοποίηση γύρω στα 800 άτομα. Εκεί ήξερα, αλλά εκεί πιστοποιήθηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Και μετά τα επόμενα χρόνια συνέχιζα να το κάνω. Δηλαδή, το έκαναμε το ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο, μετά κάναμε με το Δήμο Αθηναίων. Ε, και φτάσαμε, μετά κάναμε ναι, σε ένα συνέδριο που κάναμε για τα Δεκεμβριανά και φτάσαμε να κάνουμε περιπάτους με 1000 1500 άτομα. Ηταν ε, σαν μικρέ διαδηλώσει. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Σκέφτηκα ότι αλλά αυτό με τόσο πολύ κόσμο μπορούσε να γίνεται μία-δύο φορές το χρόνο. Δεν μπορούσε παραπάνω να το κάνεις. Και επίση χάναμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε, να κάνουν ερωτήσει οι άνθρωποι, να απαντώ εγώ κλπ. Δεν μπορούσαμε να δούμε υλικό, φωτογραφίε τη εποχή κλπ. Άρα. Ε, δεν μπορούσαμε να έχουμε μία. Α, έψαχνα τρόπο αυτό να το κάνω πιο συστηματικά και πιο, να, να είναι πιο αποτελεσματικό. Οπότε έφτιαξα το Athens History Walks το 2019, που ουσιαστικά τι κάνουμε, με μικρές ομάδες Υπάρχει το site, μπορεί όποιος ή όποια θέλει να μπει, το, α, ή αν κουγκλάρει με ενέλεγου χαρά να μπει σε ιστορική περίπατη, θα το βγάλει κατευθείαν. Ε, η σκέψη πια είναι με μικρές ομάδες, γύρω στα 30-40 άτομα, α, να πηγαίνουμε και να κάνουμε. Πολλούς, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή οκτώ διαφορετικοί ιστορικοί περίπατοι, οι τέσσερις αφορούν κατοχή, οι τέσσερις αφορούν δεκεμβριανά. Ε, πάμε και περπατάμε, μιλάμε ταυτόχρονα, βλέπουμε φωτογραφίες της περίοδου για να καταλάβουμε, δηλαδή έχω βρει τα κτίρια στα οποία αναφερόμαστε, ή τις περιοχές του τους δρόμους της πλατείες στα οποία αναφερόμαστε και τα πρόσωπα, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές δηλαδή, να, να δούμε λίγο τους ανθρώπους Έξι, δεν είναι γενικά αντίσταση, δεν κάνει γενικά κάποια αντίσταση. Ήταν ο Τάδε, η Τάδε, ζούσαν εκεί, ήταν τόσο χρονών, κάναν αυτή τη δουλειά, δηλαδή να προσωποποιήσουμε ε, και την αντίσταση και σε άλλους περιπάτους τη συνεργασία για να δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Να, έτσι να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το παρελθόν. Και κάναμε αυτούς τους περιπάτους πλέον ε, σχεδόν κάθε Κυριακή. Για μένα είναι αυτό που πιστοποίησε ακόμη περισσότερο το τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου είναι ότι είναι όλοι sold out, δηλαδή έχουμε κάνει 130-140 πλέον κάπου εκεί. Ήταν όλοι sold out και είναι όλοι sold out, δηλαδή περιμένω να δω μέχρι... Ε, έχω πει στον κόσμο ότι θα τους κάνω αυτούς τους περιπάτους όσο έρχεται ο κόσμος. Δεν ανάγκη να είναι sold out όσο υπάρχει ενδιαφέρον. Προς το παρόν συνεχίζει και υπάρχει ενδιαφέρον και συνεχίζουμε λοιπόν και κάνουμε τους, περιπάτου. τους περιπάτους. Αυτή ήταν ε, αυτή ήταν η σκέψη, δηλαδή πώς από τη μία θα μπορέσω να δώσω ζωή στην ερευνητική μου δουλειά, δηλαδή εντάξει, το γράφεις σε ένα βιβλίο, το βιβλίο σε πόσο θα φτάσει. Εντάξει, αυτό είναι ένα ερώτημα. Να φτάσει και σε άλλους που μπορεί να μην το διαβάσουν. Μπορεί να... Ε, ή αντίστροφα να χρησιμοποιήσω τους ιστορικούς περιπάτους ως ένα έναυσμα, ως ένα ερέθισμα για να μπει κάποιο ή κάποια στη διαδικασία να διαβάσει για την περίοδο αυτή. Όχι μόνο τα βιβλία μου, και τα βιβλία άλλων, εννοείται. Δεν είναι. Έχουν γράψει πολλοί άνθρωποι. Ε, οπότε, ε, αυτό ήταν μια πολύ... Έχει προκύψει από τα στην πράξη, μια πολύ ουσιαστική δουλειά, ε, η οποία δεν είναι θεσμική, δηλαδή δεν είναι... Ε, Να έγινε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου ή κάποιου ερευνητικού φορέα ή κάποιου ιδρύματο ή κάτι τέτοιο. Την έχω κάνει μόνο μου. Και ω τώρα την κάνω μόνο μου. Δηλαδή δεν υπάρχει ε, κάποιο άλλο. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι, και επέλεξα να είμαι μόνο μου, το λέω σε κάθε περίπατο, γιατί δεν ήθελα καλόβουλε ή κακόβουλε παρεμβάσει στη δουλειά μου. Δηλαδή, θέλω να είμαι αποκλειστικά εγώ υπεύθυνο, διότι σωστό ή λάθο μπορεί να ακούστε να ξέρουν δηλαδή, οι άνθρωποι. για τα σωστά δεν το ψάχνουμε, για τα λάθη ψάχνουμε. Σωστό, ναι. Να ξέρουν ότι αυτό το λάθο που έχει μπορεί να ακουστεί κατά διάρκεια του περίπατου, φέρω αποκλειστικά εγώ την ευθύνη. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Και πώς γίνεται η διαδικασία, δηλαδή που γίνεται η αφετηρία και πώς κινείται ο κόσμος, δηλαδή από ένα μέρος. Ας πούμε ότι αυτό το Σάββατο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, μαζεύονται mm. κάπου 30 άτομα. Ε, 30, ποτέ 30, πάντα είμαστε παραπάνω. 40-45 άτομα. Ωραία, εκεί. μιλάμε για ένα λεωφορείο με ανθρώπους. Ε, ε, πώς, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ακούω, θα σου πω τη διαδικασία. Ναι. Ε, εγώ συνήθως ε, υπάρχει ένα mailing list, είναι περίπου... 4.500 άτομα που έχουν γραφτεί στο mailing κάτι παραπάνω, που έχουν γραφτεί στο mailing list του Athens History Works. Οπότε εγώ κάθε Τετάρτη απόγευμα που έχω μια ασφαλή πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή, να δούμε τι καιρό κάνει για να μπορούμε, ε, στέλνω ένα ομαδικό mail που λέω την ερχόμενη Κυριακή θα κάνουμε τον τάδε περίπατο, θα, συ, θα συγκεντρωθούμε εκεί, 11 η ώρα συνήθω ξεκινάμε. Ανάλογα με τον περίπατο αλλάζει και το σημείο συνάντηση. Mm. Όλα αυτά υπάρχουν στο site. δηλαδή. Και οι στάσει που κάνουμε και το σημείο που συναντιόμαστε. Και είμαι εντοπισμένο και στο χάρτη πάνω, για να μπορεί κάποιο ή κάποια εύκολα να το βρει. Οπότε ανακοινώνω τον περίπατο που θα κάνουμε. Μπαίνουν άνθρωποι, κλείνουν. Υπάρχει αντίτιμο, 15 ευρώ το άτομο, κλείνουν τη θέση του. Ε, και ε, την προηγουμένη, της, ε, τα, τα Σάββατα συνήθω, στέλνουν τι φωτογραφίε που θα δούμε ε, στα κινητά του. Για, για να έχουν οι άνθρωποι στα κινητά του φωτογραφίε για να τι δούμε. Οπότε την Κυριακή. Πάμε και κάνουμε τον περίπατο. Ξεκινάμε από ένα σημείο ανάλογα τον περίπατο που κάνουμε. Ε, κάθε περίπατο κρατά γύρω στι 2,5-3 ώρε. Ανάλογα με υπάρχουν παλιέ ερωτήσει. Μπορεί να πάει και παρα... εγώ κάθομαι μέχρι όσο χρειαστεί. Ε, οπότε ε, κάνουμε την διαδρομή. Κατά τη διάρκεια τη διαδρομή συζητάμε οτιδήποτε μπορεί να προκύψει, να ρωτήσει ο κόσμο κτλ. Και, ε, και μετά πάμε και καθόμαστε σε κάποιο δημόσιο χώρο. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα σε αυτή την πόλη. Το πρόβλημα με του δημόσιου χώρου. Δηλαδή, αν είμαστε δύο-τρία άτομα, μπορούμε εύκολα να βρούμε κάποιον να κάτσουμε. Αν είμαστε 30 άτομα όμω ή 40, είναι πολύ δύσκολο να βρει ένα χώρο. Σχολική να... εκδρομή. Ε, να... Δεν υπάρχουν δημόσιοι χώροι σε αυτή ναι. την πόλη. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τη πόλη. Τέλο <laughs> πάντων, καθόμαστε σε ένα δημόσιο χώρο και ε, βλέπουμε αναλυτικά τι φωτογραφίε και συζητάμε. Αυτό είναι ο, ο στόχο δηλαδή. Είναι να μπορέσουμε να πάρουμε μία όσο το δυνατόν πιο βαθιά γνώση. Όχι πληροφορία, δεν μου αρέσει για αυτά τα ιστορικά ζητήματα το, η, η λέξη πληροφορία, πιο ουσιαστική είναι η λέξη γνώση. Yeah. Ε, να πάρω μια ιστορική, μια όσο το δυνατόν πιο ε, βαθιά γνώση για ε, γι αυτό το παρελθόν και οι περίπατοι τους έχω σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο να λειτουργούν λίγο ε, ω κοινωνία δοχεία, ως κομμάτι του παζλ. Δηλαδή, ο κάθε περίπατος έχει ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά παράλληλα συνομιλεί και με τους υπόλοιπους περίπατους γιατί να αξιοποιήσουμε δηλαδή το χρόνο για να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα. Τώρα, πολύ γρήγορα, αυτοί που υπάρχουν είναι ένας περίπατος για το κατοχικό παγκράτη, ένας περίπατος για τους συνεργάτες και τους δοσίλογους της κατοχής, ένας περίπατος για την αντίσταση στο Βύρονα, και ένας περίπατος για τα σαμποτάζ, τις διαδηλώσεις και τις απεργίες που γίνανε στο κέντρο της Αθήνας στην περίοδο της κατοχής. Τώρα για την περίοδο των Δεκεμβριανών υπάρχει ένας περίπατος που κάνουμε στην πλατεία Συντάγματο για το συλλαλητήριο του Εάμιση, 3 του Δεκέμβρη, που το χτύπησε η αστυνομία και ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά. Υπάρχει η πρώτη μεγάλη επίθεση του Ελλά, ένα περίπατο για την επίθεση του Μακριγιάννη και στην πλάκα. Στο Μακριγιάννη είναι το γνωστό, αλλά και στην πλάκα που είναι τρία σημεία που δεν είναι γνωστά. Κάνουμε ένα περίπατο για την πτώση τη Κεσαριανή και γενικότερα των Ανατολικών Συνοικιών στη μεγάλη επίθεση που κάνανε οι Βρετανεί 29 του Δεκέμβρη. Και στο τέλο κάνουμε ένα περίπατο για τι μάχε των Εξαρχείων, πάλι στα Δεκεμβριανά. Που είναι η μάχη των Εξαρχείων, είναι ουσιαστικά μία από τι τελευταίε, η τελευταία μάχη των, των Δεκεμβριανών. Αυτά υπάρχουν προ το παρόν. Ετοιμάζω ένα περίπατο που τον έχω υποσχεθεί εδώ και καιρό, αλλά είχα το βιβλίο mm. να γράψω. Ένα περίπατο για στην Νίκαια. Για την Νίκαια. Εγώ... Έχουμε οκτώ αυτή τη στιγμή. Μία, θα προσθεθεί που... μάλλον το Σεπτέμβριο, η Νίκαια. Ναι. Φοβερό, ενδιαφέρον. Ε, πότε και πώ θα λάβω μέρο. Ε, καλά, όποτε θες, <laughs> <laughs> θα, ε, λογικά θα κάνουμε και αυτή την Κυριακή γιατί ναι. με, ε, μετά θα φύγω... Θα πω στο mail list για να... Στο mailing list, ναι, ναι για να, να λαμβάνεις τις ενημερώσεις ποιον... γιατί δεν κάνω, δεν κάνω πλέον αναρτήσεις γιατί κλείνουν πάρα πολύ γρήγορα οι ναι, θέσεις ναι, ναι, ναι. οπότε επειδή έχουν προτεραιότητα οι άνθρωποι που έχουν γραφτεί στο mailing list ε, δεν, δεν προλαβαίνω. Δεν, δηλαδή, δεν κάνω αναρτήσει κάπου ε, ευρύτερα. Είναι όσοι είναι γραμμένοι αυτή Άρα μπαίνει ο κόσμο στο Athens History Walk. Walk walks walks, walks. walks, περίπατη. Ωραία, Και tl. κάνει εγγραφή στην πρώτη οθόνη που Κάνει εγγραφή. Στο βάζει το, ναι, ναι, βάζει, βάζει το mail. Ε, κάνει γραφή και, και από πέρα. Έρχεται, τώρα... Απλά έρχονται οι ενημέρωσει. Εντάξει, μερικέ φορέ, αν δει, κάψω, δεν του έρχεται, μερικέ φορέ πήγαινε σε σπαμ. Α δείξει το. Ναι, ε, μπορούν εύκολα με το που λάβουν το κόλπο για το spam, να το ξέρουν κάποιοι είναι ότι με το που λάβει κάποιο email την πρώτη φορά για, να, για το newsletter ότι το έχει λάβει, ότι είσαι εγκριμένο, απάντησε πίσω μια φορά για να σου ναι, σωστά. Και τέτοια. έτσι σου έρχονται μετά. Ναι. Ε, τώρα. Ε, 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 ενημερώνεται ουσιαστικά ο κόσμο κάθε Τετάρτη μέσω email για το ποιο περίπατο θα είναι. Είναι την Κυριακή. Ένα από του οκτώ. Ένα από του οκτώ. Αυτό που προσπαθώ να κάνω, γιατί είναι πολλοί οι φίλοι που θέλουν να. εκτό Αθηνών, που είναι δύσκολο για αυτού να παρακολουθούν και μου λένε δεν μπορεί να βάλει τρει-τέσσερι Κυριακέ. Ναι. Προσπαθώ να βάζω, να α πούμε, την προηγούμενη φορά κάναμε μαζί, είχα ανακοινώσει και τι δύο Κυριακέ. Είχα ανακοινώσει τον περίπατο για την αντίσταση και το, τη μία Κυριακή και τον. Κυριακή μα πέρα στον περίπατο για του δοσύλλογου. Να δούμε από τη μία την πλευρά των, των αντιστασιακών και από την άλλη την πλευρά των δοσυλλόγων. Το ανακοίνωσα και έτσι μπόρεσαν και ήρθαν. Το ανακοίνωσαν νωρί για δύο εβδομάδε μετά. Μπόρεσαν και ήρθαν κάποιοι φίλοι από το Βόλο, από τη Χαλκίδα. Α, ναι, ε, για να έχουν χρόνο. Για να έχουν χρόνο οι άνθρωποι να το. Θα προσπαθήσω να το κάνω έτσι, δηλαδή να δίνω περισσότερε εβδομάδε μπροστά, mm. κυρίω για να μπορούν οι άνθρωποι να προγραμματίζουν. Ε, αν θέλουν να έρθουν στην Αθήνα, γιατί είναι, mm. είναι <coughs> για μένα είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Έρχονται πολλοί άνθρωποι εκτό Αθήνα. Ε, Φαντάσου να θέλει κάποιο να ταξιδέψει, να έρθει δύο-τρει ώρε να χάσει από την εξή, Γιατί όλο είναι πολύτιμο ο χρόνο του, για να έρθει να δει ε, ουσιαστικά ένα. να περάσει ένα ιστορικό πρωινό. Πρωινό, yeah. δεν γίνονται. Ναι, πρωινό. Έ, γίνονται. Ένα πρωινό όπου θα μάθει πράγματα τα οποία. Υπήρχε ένα άνθρωπο που ερχόταν από τι και μάλιστα για να το πιστέψω μου, δείχνει και τα ιστήρια. Ερχόταν με την πρωινή πτήση, έκανε τον περίπατο και το απόγευμα έφευγε με την απογευματινή. <σχ> Απίστευτο. Εγώ, <σχ> Εγώ δεν θα το κάνω. Τι λε. Εγώ δεν θα το κάνω. Να πω την αλήθεια. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτό που σου είπα πριν. Είναι μια ιστορία που ακριβώ λόγω του εμφυλίου μετά. Μια ιστορία που τη σκέπασαν οι νικητέ του εμφυλίου. Για, το, για πολιτικού λόγου δεν... ε, Οπότε υπάρχει. Και αυτό και αποτελεί ενδιαφέρον. ταμπού μέχρι και σήμερα. Ναι, ναι, έτσι ναι. γίνεται συνήθως με αυτά. Ε, Δεν ξέρω το ερώτημα για το έναρξη και λήξη του πολέμου. Είδες, εγώ το, το, <laughs> το ξέχασα. Άκου να δεις, υπάρχει ένα... Πρώτα απ' όλα, μπο, έχω αναβάσει στο ακαδημία ένα κείμενο που αφορά, έχει να κάνει με αυτό. Είναι από έναν πρόσφατο συλλογικό τόμο που γράψαμε με συναδέλφους για τις εθνικές επαιτίους. Κυκλοφορήσεω επίση Αλεξάνδρεια. Πώ γιορτάζουμε τι Εθνικέ Επένδυσει. Γιατί οι Εθνικοί Επένδυσει δεν υπήρχαν από πάντα, κάποια στιγμή καθιερώθηκαν και θεσμοθετήθηκαν, κτλ. Να δούμε την ιστορική του διαδρομή, δηλαδή. Ε, σε αυτό το βιβλίο έχω γράψει ένα κείμενο που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο γιορτάζουμε λάθο την 28η Οκτωβρίου. Mm. Ε, και λάθο με ποια έννοια δεν υπάρχει λάθο. Όπω θέλουμε, κάνουμε τα πράγματα. Θεσμικό είναι το ζήτημα, πολιτικό. Γιατί δεν ακολουθούμε την πεπατημένη που ακολουθούν οι άλλοι. Α το πούμε Α, έτσι. Ναι, άκου να δει κάτι. Ε, έχουμε κάποιε διαφορέ. Δηλαδή, μία σημαντική διαφορά είναι ότι ε, η, ο, ο ελληνικό στρατό είναι ο πρώτο που κερδίζει πόλεμο, χρονικά εννοώ, ο πρώτο που κερδίζει πόλεμο κατά των δυνάμεων του άξονα. Η πρώτη ήττα των δυνάμεων του άξονα είναι τον Οκτώβριο, ναι, τον Οκτώβριο 1940. Ωστότε είχαν μόνο νίκε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι εμείς, άρα έχουμε ένα λόγο για να γιορτάζουμε την αρχή. Οι Γάλλοι, οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί, οι Πολωνοί, δεν μπορούσαν να το κάνουν χρόνια, γιατί χάσαν. Χάσιμιες, yeah. Οπότε έχει μια λογική μια να γιορτάζουμε. Ναι. Επίση είναι λογικό να, μην, λογικό να μην γιορτάζουμε το τέλος. Γιατί μόνο στην Ελλάδα είχαμε δεκεμβριανά και εμφύλιο πόλεμο. Αν γιορτάζαμε το τέλο του πολέμου, έπρεπε να πούμε ποιο αντιστάθηκε mm. για να φύγουν οι Γερμανοί από εδώ. Και η βασική, η μεγαλύτερη με διαφορά αντιστασιακή οργάνωση ήταν το ΕΑΜ. Αλλά το ΕΑΜ, εάν ελά, ήταν στου ηττημένου του εμφυλίου. Mm. Άρα οι νικητέ του εμφυλίου ρίξαν το πέπλο. Επίση, που είπαμε, δεν γιορτάζαμε εννοείται την απελευθέρωση τη χώρα και δεν έχουμε γιορτάσει ποτέ. Αυτά. Είναι οι ιδιαιτερότητε που μα κάνουν να, να μην συμφωνούμε με την υπόλοιπη Ευρώπη ούτε στην αρχή ούτε στο τέλο. Mm. Ε, εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι όταν το ελληνικό κράτος θέσπισε την 28η Οκτωβρίου ω εθνική γιορτή, ήταν η δεύτερη πρώτη, την 25η Μαρτίου, βέβαια, που θεσπίστηκε για δεκαετία του 1830, η καινούργια μα εθνική επέτειο ε, θεσπίστηκε με βασιλικό διάταγμα ε, τον Οκτώβριο του 1944, μέσα μετά την απελευθέρωση. Ε, και για πρώτη φορά γιορτάσαμε ελεύθερη γιατί τη γιορτάζαν παράνομα στα χρόνια της κατοχής την 28η Οκτωβρίου τη γιορτάσαμε ε, σαν κράτος ελεύθερο στις 28 Οκτώβριου του 1944 ήταν πρώτη φορά που γιορτάσαμε την 28η Οκτωβρίου ο νόμος, το βασιλικό διάταγμα που την καθιέρωσε έκανε λόγο για τον ενιαίο μνημονικό τόπο της εμπλοκής Ελλάδας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που ξεκινούσε από τον Οκτώβριο του 1940 και ολοκληρωνόταν τον Οκτώβριο του 1944. Οπότε όταν ο νόμος, να το πούμε έτσι, που θέσπισε την 28η Οκτωβρίου, λέει ότι γιορτάζουμε την εμπλοκή της Ελλάδας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όχι μόνο το αλβανικό μέτωπο. Και το πεδίο αναφοράς του νόμου αυτού, ο χρονικό πεδίο αναφοράς, ήταν Οκτώβριο 40, Οκτώβριο 44. Έτσι το γιορτάσαμε και την πρώτη φορά. Εντάξει, με μια πολύ έντονη παρουσία της αντίστασης μέσα στο τελετουργικό του εορτασμού. Ήρθα μετά τα Δεκεμβριανά, δύο μήνες μετά, εν, ένα, μισή μήνα μετά, και όταν γιορτάσαμε για δεύτερη φορά, τον Οκτώβριο του 1945, είχε γίνει ο τεμαχισμός της μνήμης. Mm. Είχε αφαιρεθεί όλο το κομμάτι μετά το 1941 και αναφερόμασταν μόνο στο αλβανικό μέτωπο. Γιατί, είπαμε, το κομμάτι μετά το 1941 είναι η αντίσταση. Αυτό μας συμφέρει. Ε, οπότε αυτό καθιερώθηκε να γιορτάζουμε. Mm. Καθιερώθηκε να γιορτάζουμε αυτό το τεμαχισμένο κομμάτι. Ε, γι' αυτό λέω ότι γιορτάζουμε λάθο την 28 Οκτωβρίου. Τώρα, γι' αυτό είπα, γιατί είναι και πολλά άλλα πράγματα που ε, μας εξηγούν αυτό. Ε, μπορούν να βρουν οι φίλοι και οι φίλοι φίλε το κείμενο όμω στο Ακαντήμια. Αν βάλουμε νέου καλαμπίδε Ακαντήμια, είναι ένα site ακαδημαϊκό, αλλά εκεί ανεβάζουμε βάζουμε άρθρα. Yeah, που, μπορούν που, να βρουν ελεύθερα τα άρθρα. Ελεύθερη πρόσβαση. Ε, και αυτό και άλλα άρθρα εντάξει. Δεν είναι ναι, 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 ναι. Ε, Όχι, θα το βρω να το κρατήσω γιατί είναι. Ε, ήθελα πάντα να έχω τη, την σωστή τεκμηρίωση. Διότι επιφανειακά πάντα το γνώριζα. Mm -hmm. Αλλά η σωστή, σωστή τεκμηρίωση και φαντάσου τώρα μου το έχεις πει σε αναλύσει σε ένα, ένα μισή λεπτό. Ναι, ότι η... είναι η τεκμηρίωση ή η γραπτή είναι, ε, είναι, είναι. Είναι αυτά που σου δείχνουν. ξέρει κάτι, η ενασχόληση με την ιστορία θέλει γερό στο μάχη. Δηλαδή, είναι δύσκολο να βλέπεις συνέχεια ότι αυτά που έμαθες μικρό στο σχολείο, ότι αυτά που σου είπαν οι γονείς σου, ξέρω, ή οι συγγενείς σου, ή οι διάφοροι μεγαλύτερη ηλικία οικογενειακοί οι φίλοι, ή που έμαθες αργότερα με άλλους διάφορους τρόπους, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και κάποια είναι εντελώ ψέμα. Δηλαδή. <laughs> λοιπόν. Άρα είναι δύσκολο γιατί, γιατί ε, ουσιαστικά ξεριζώνεις από μέσα σου ε, ταυτότητες που έχεις φτάσει, φτιάξει εθνικές, πολιτισμικές ε, πολιτικές, ιδεολογικές ε, γιατί πολλά κομμάτια τους δεν ισχύουν mm. Εξή, οπότε ε, είναι μία διαδικασία απομυθοποίησης και ε, επανόδου στην πραγματικότητα <laughs> αυτή ε, η διαδικασία της, ε, της γνώσης ε, αλλά είναι μία σου δίνει τόσα πολλά στη γνώση και κυρίως την τεράστια ικανοποίηση ότι πατάς γερά στα πόδια σου ε, όπου ε, δεν ε, καταλαβαίνεις ότι είναι μια διαδικασία ε, ε, γνωστικής αναγέννησης να το πω έτσι ε, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να την περάσει αυτή η διαδικασία γιατί θεσμικά όχι μόνο το ελληνικό κράτος, όλα τα κράτη μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και από άλλες οδούς σου μαθαίνουν για το παρελθόν αυτό που θέλουν αυτά να σου μάθουν για το παρελθόν και όχι όπως το παρελθόν συνέβη. Mm. Ε, συνεπώς, είναι σαν να μπαίνουμε σε μια δικασία να μαθαίνουμε για τον μα μας και όχι για λογαριασμό ε, του κράτους το α, παρελθόν το οποίο είναι δικό μας. Και άρα αυτό είναι τελικά ένα τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας. Α, αν έχω εγώ τη δυνατότητα να μάθω το παρελθόν μου, όπως πραγματικά ήταν, ή πρέπει να το μάσω όπως θέλει ε, η κεντρική εξουσία mm. να μάσω αυτό το παρελθόν. Mm. Εδώ μπαίνει ένα mm. μεγάλο yeah, ζήτημα συζήτημα, της δημοκρατίας. Yeah, 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 σωστό, πάρα πολύ σωστό. Ξέρεις, ακούγοντας τώρα για ε, τόση ώρα, όσο ώρα διαρκεί το επεισόδιο, ε, και ε, αναφέροντας πριν τη λέξη ότι ξέρεις, ε, δεν ήξερα τι να κάνω με το πρώτο μου βιβλίο, δεν ήθελα να, ουσιαστικά να νεκρώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Δηλαδή έχω κάνει αρκετές εκθέσεις φωτογραφίας που ξέρεις μου έχει τελειώσει μια έκθεση. Είναι κρόνη. Μπαίνει σε μια αποθήκη, σε ένα πατάρι. Τη φυλάς εκεί με όλα <S tulß Landing> σου τα... Με αγάπη, το περιτύλιγμα, τα πάντα όλα να είναι σωστά. Αλλά δυστυχώ καταστρέφεται γιατί έτσι είναι με τη φθορά του χρόνου. Ακριβώς. <Logo> Εγώ ε, είχα κάνει δικά μου βιβλία, είχα κάνει διάφορα άλλα που μπορούσα. Δηλαδή, πο πολλέ φορές προσπαθώ να είμαι στο πλευρό του δημιουργού. Ακούγοντα, ε, που θέλω να καταλήξω, είναι ότι Εκτός από τη σύγγραφη, εκτό από την ερευνά, την ερευνά εκτό από το ότι ε, του που έχει. Πολύ Uh, έχεις πολύ καλή μεταδοτικότητα. στον τρόπο που εκφράζεσαι, που μιλάς, που το, που τα, δηλαδή τα γεγονότα δεν, είναι μονή, δεν υπάρχει μόνο η συγγραφή, αυτό ήθελα να πω και σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να κάνεις κάτι ακόμα και με το φακό, δηλαδή ακόμα και μια κάμερα ώστε να γίνει ένα ντοκιμαντέρ, δηλαδή με βάση το βιβλίο, παύλα βιβλία mm -hmm. και με βάση του περίπατου θα μπορούσε όχι μόνο να γίνουν και δύο πράγματα. Δηλαδή και το ένα να γίνει ντοκιμαντέρ σταθερό με 8, 9, 10 επεισόδια. Θα μπορούσε να γίνει ακόμα και το ίδιο το βιβλίο ντοκιμαντέρ. Δεν θα ήθελα να αναφέρω τη λέξη σειρά, γιατί οι σειρέ κατακρέονται και γίνονται mainstream με έρωτε και διάφορα. Όμω θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα αυτό το πράγμα και που δεν ξέρω αν εσύ το επιθυμεί κάποια στιγμή, αλλά αν το έχει βάλει μέσα στο μυαλό σου και το έχει σκεφτεί και θα το ήθελε πάρα πολύ, εύχομαι να γίνει. Γιατί και το οπτικό βοηθάει πάρα πολύ mm -hmm. και το ίδιο το το, 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 βιβλίο, η συγγραφή. Δηλαδή το ένα βοηθάει το άλλο να έχει κάτι. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι που το έχω σκεφτεί. Εσύ ω άνθρωπο και τη επικοινωνία το έπιασε κατευθείαν αυτό ότι πρέπει να. Ε, μου το έχουν πει πολλοί φίλοι από το να κάνω κάποια podcast ή να κάνουμε κάποια όπω είπε ντοκιμαντέρ. Και εγώ θέλω να το κάνω, θέλω πολύ να το κάνω. Ε, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά. Είναι, είναι πράγματα που δυσκολε στο εκπαιδευτικό σύστημα, πίσω στο πανεπιστήμιο, δεν το μαθαίνει, δεξιότητε πρέπει να αποκτήσει, δηλαδή πώς να απευθύνεσαι σε μεγάλο κοινό, πώ να επικοινωνεί τη γνώση που έχει. Είναι. Κρίμα όλη αυτή τη γνώση που έχουμε, που είναι σπουδαία γνώση μέσα από την έρευνα, να μην μπορούμε να την επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Να, να μαθαίνουν όλα αυτά τα πράγματα ε, λίγοι άνθρωποι. Υπάρχουν yeah. εξαιρετικέ δουλειέ συναδέλφων, που ε, πραγματικά θα, θα άξιζε να φτάσουν σε πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά επειδή δεν νοιαζόμαστε για το επικοινωνιακό κομμάτι, δεν έχουμε μάθει να νοιαζόμαστε για αυτό ε, το κομμάτι, δεν φτάνουν όλες αυτές οι, ε, ε, οι σπουδαίες δουλειές σε περισσότερου ανθρώπου. Ναι. Είναι δεξιότητε που εγώ ανέπτυξε, δεν τι έμαθα πουθενά, τι ανέπτυξα στην πράξη. trial <laughs> <laughs> ε, μπορείς... and error, λένε, δηλαδή. <laughs> ναι, ναι. ναι, μέσα από το. Μέσα από όλε αυτέ τι διαδικασίε που κάνα τα θέματα. Δημο... Δεν είναι μόνο η περίπατη που κάνω στο πλαίσιο τη δημόσια ιστορία. Κάνω και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή τι εκδηλώσει που γινόντουσαν για την απελευθέρωση τη ε, Αθήνα από το 2015 μέχρι το 2019 τι είχα αναλάβει εγώ. Αλλά... Και διάφορα άλλα που κατά καιρού έχουν ε, γίνει, και με αυτόν τον τρόπο έχω αποκτήσει. Ε, ε, έχω συμμετάσχει και σε ντοκιμαντέρ και έχω καταλάβει τι σημαίνει, περίπου ε, τι σημαίνει mm. κάμερα. πώς να στείλω ένα σενάριο για ντοκιμαντέρ, γιατί έχω φτιάξει και ντοκιμαντέρ. Οπότε. Ε, και αυτό, αν θες, είναι κάτι το οποίο για μένα είναι. Το παιχνίδι που λέγαμε προηγουμένω ε, δεν είναι πιο ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το ναι. να μαθαίνει συνέχεια. Σωστό, πάρα έξω, πάρα ναι, Να, να μαθαίνει, και πώ να κάνει και αυτό, πώ να κάνει και το άλλο, πώ να κάνει. Ε, επειδή όλα υπάρχουν ε, τεκμηρωμένα στα βιβλία τα βιβλία που έχει γράψει, και επειδή όλα υπάρχουν και μέσα στο μυαλό σου για τον τρόπο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο μετά να γίνει κάτι που θα βοηθήσει τον κόσμο. Δεν μιλάμε για να βοηθήσει ένα βιβλίο ή να βοηθήσει ένα, τον κόσμο να ε. βοηθήσει. Γιατί αυτό θέλει. Θέλει ουσιαστικά να μεταδώσει. Το... Να μεταδώσει. Ε, 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 αυτή είναι η να βοηθησει εσενα τον κοσμο να βοηθησει γιατι αυτο θελει θελει ουσιαστικα να μεταδωσει να μεταδωσει αυτη ειναι η διαδικασια ε, 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 Αν δεν καταλάβω εγώ πρώτα απ' όλα, αν δεν καταλάβω καλά εγώ, mm. το. Και ο κάθε επιστήμονα, αν δεν καταλάβουμε καλά αυτό που κάνουμε, πώ θα το μεταδώσουμε, πώ θα, θα μπορέσουμε να, το, να κάνουμε τον τρίτο, το, το, τον ναι, άνθρωπο ναι. που ενδιαφέρεται να το ναι, καταλάβει. Ναι, 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 ναι. Άρα, ε, πρώτα αυτό που μελετάμε πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει πολύ καλά στο δικό μα μυαλό, να έχει κατακάτσει, να έχει περάσει η διαδικασία του χρόνου που χρειάζεται να κάτσει στο mm -hmm. μυαλό μα, ε, ούτω ώστε να μπορέσουμε. Να το, να το, μεταδώσουμε στους συμπολίτε μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm. Εδώ πέρα, σε αυτή τη διαδικασία μπαίνουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, με ποιο τρόπο το επικοινωνεί, ουσιαστικά, εντάξει, δεν είναι απλά... Εδώ πέρα, γι' αυτό είπα προηγουμένως, δεν είναι, δεν είναι, πληροφορία, είναι γνώση. Έχει διαφορά η πληροφορία. Σωστό, ναι, 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 πάρα πολύ σωστό. Ε, οπότε, ε, είναι δεξιότητε τις οποίες δυστυχώ δεν τις μαθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο πώς να κάνουμε αυτά τα πράγματα, ε, εμείς, τουλάχιστον ιστορικοί. Ε, και τα μαθαίνουμε αναγκαστικά στην, στην πράξη και είναι εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε και να κάνουμε πιο γνωστή τη δουλειά μα και να πάρουμε ένα πάρα πολύ είναι κρίμα να μην μπορούμε να πάρουμε το feedback από τον κόσμο. Ακριβώ. Κρίμα δηλαδή ναι, 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 ναι. είναι με τεράστια απώλεια είναι, ε, είναι πολύ μοναχική δουλειά που κάνουμε. Ε, οπότε όταν αυτή ολοκληρώνεται ή τέλο πάντων σε κάποια στάδια τη πρέπει να μπορεί να παίρνει αυτή την ανατροφοδότηση mm. από τον κόσμο. Η ιστορική περίπατη σε αυτό με βοήθησαν πάρα πολύ. Δηλαδή, ο ιστορικό περίπατο για του σύλλογο, υπάρχει εδώ και ένα-ένα χρόνο. Το βιβλίο βγήκε και τώρα. Ο, με το που βρίσκω κάποια καινούργια δεδομένα, κατευθείαν τα περνάω σε περίπατο. Το βιβλίο θέλει περισσότερο χρόνο. Ναι. Ο περίπατο είναι κάτι που μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Και έχει άμεση επαφή με τον το κόσμο. Και... Με το κόσμο. Δηλαδή, βλέπω πώ αντιδρά ο κόσμο στο περίπατο. Και μαθαίνει κι εσύ ο ίδιο. βέβαια. Όσο περνά, βέβαια, δηλαδή, αυτή την, ε, Είναι δύο τα κύρια αισθήματα που παίρνω από, την, από τη συμμετοχή του κόσμου. Έκπληξη, γιατί δεν τα ξέραμε. Και οργή, πάλι γιατί δεν τα ξέραμε. Γιατί ναι, δεν τα ξέραμε. Πόσο yeah. μάλλον το βιβλίο. <laughs> πόσο μάλλον το βιβλίο, το οποίο yeah. είναι γεμάτο εκπλήξεις και οργή με το... Δημιουργία. Στος... δημιουργεί οργή. Ναι, βέβαια. Δημιουργεί πάρα πολλά. Γιατί. Γιατί να θες... Ωραία, το καταλαβαίνω. Οικονομικά, το καταλαβαίνω ότι... Αλλά πάλι υπάρχει ένα γιατί. Δηλαδή το ότι την ίδια σου τη χώρα. το συμπολίτε, του γείτονέ σου, Εμά εμάς στην Κύπρο το 55-59, γιατί μαζί με του Δήμιου υπήρχαν άνθρωποι που ξέρεις, μιλούσαν κανονικά κυπριακά για να μπορέσουν να συνεχίσουν μαζί με του Άγγλους. Όλοι αυτοί κατέφυγαν μετά στην Αγγλία με μεγάλα χρηματικά ποσά και λεφτά. Όμω Δεξιά-αριστερά μαθεύτηκαν τα το ονόματα του. Ε, εντάξει, είναι πιο πικρή. Η Κύπρο και ήταν πολύ πιο εύκολο, ξέρεις σε ένα χωριό να φύγει κάποιο από 2.000 κατοίκου. Πήγε στην Αγγλία, λέει, αμέσω ξέρει ο κόσμο. Αμέσω αυτό, ναι, ε, ναι. Κάτι. ήταν πολύ. Ε... Εύχομαι κάθε καλό. Εύχομαι. Και σε προσωπικό επίπεδο και στο κομμάτι της συγγραφή. Εύχομαι να υπάρχει μια ζωή αυτό το ανήσυχο πνεύμα που καθημερινά. Και εγώ το εύχομαι. Ναι, ναι. Ε, δεν νομίζω ότι θα. Το ελπίζω. Είναι, νομ, ναι. νομ, πιστεύω Ελπίζω να είναι κάτι που θα μας... Τέλο πάντων, του ανθρώπου που είναι ανήσυχοι γι' αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που. Ναι, ναι, είναι, σου λένε. Σου απασχολεί. Ναι. Θα μα τρώει γενικά. Για, για, ναι, ότι δεν σταματάει κάποια στιγμή και μας, δεν θα μα εγκαταλείψει ναι. κάποια στιγμή. Θα χαρώ πολύ, πολύ, πάρα πολύ να τα πούμε και στου ιστορικού περίπατους και θα χαρώ πάρα πολύ να σε ένα, α, στο μέλλον με κάτι καινούριο μετά από χρόνια, δεν ξέρω. <laughs> να τα ξαναπούμε. Εγώ απόλαυσα πάρα πολύ την συζήτησή μας. Ένας άνθρωπος ο είναι πολύ βαθιά σκεπτόμενος, και έχεις α, το μεγάλο πλεονέκτημα ότι αυτό που έχουν πάρα πολλοί συναδέλφοι σου ότι όταν τελειώσω με κάτι το οποίο εκεί είναι το φορτέ μου, δεν ξέρω τι να κάνω μετά με αυτό. Και απλά το παραδίδω σε τρίτα χέρια με την ευχή ότι ξέρουν τι κάνουν. Ναι. Ε, έχεις το πλεονέκτημα ότι μπορείς να το επικοινωνήσεις πολύ σωστά και με το δικό σου κοινό και με νέε εφευρέσει που βρίσκει, δηλαδή με newsletters, με διάφορα. Αλλά και ο ίδιο σαν άνθρωπο ενώ και με μεγάλου συναδέλφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ εύχομαι να συνεχίσει να κάνει τόσο ωραίε εκπομπέ. Γιατί τώρα από τη στιγμή που κάλεσε, μπήκα και είδα εκπομπέ όσε πρόλαβα που ναι. κάνει και είναι πάρα πολύ ωραίε. Πάρα πολύ. Ε, Βγαίνει λίγο μέσα από τη φούσκα σου που νομίζεις ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα και δεν τα ξέρεις τριγύρω ότι υπάρχουν οπότε γνωρίζει ενδιαφέροντες ανθρώπους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και παρήγορο ξέρεις γιατί ζούμε σε μια εποχή που όλα νομίζουμε ότι είναι φτηνά και εύκολα και δεν έχουν αξία κτλ αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα και αυτό σου δίνει... Σου δίνει κουράγιο για, το, για τη συνέχεια. Ναι, ναι. δεν είσαι μόνος σου και ότι όντω αξίζει αυτό που κάνω και εγώ ίδιος, γιατί υπάρχουν και άλλοι σημειοφόροι, συμπαραστάτες που ε, αγωνίζονται και αυτοί με το δικό του τρόπο, καθένα στο δικό του περιβάλλον, για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους. <ΣΣΣ> Ωραία ήταν, ε μου άρεσε. <στούμε> <στούμε> ευχαριστώ που Τίποτα, εγώ σε ευχαριστώ.